ανακοινώθηκε στη Βουλή δικογραφία για την υπόθεση Νοβάρτης. Παπαγγελόπουλος και Τσίπρας προς διερεύνηση. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές, ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Τραμπ προς στρατηγούς, ετοιμάστε σχέδιο αντίδρασης. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου του 2019. Να ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας, κατευθείαν στην παρουσίαση, Ντέμπι Κολεμά. Κοντά μας ο κύριος Νίκος Νικητέας, έτσι σας λένε αγαπητές συνάδελφοι. 50 χρόνια τώρα. 30 χρόνια. Πόσα σε ξέρω εγώ και. Και αυτά ανταλλάξει και το παίρνει Γιώργος Νικητέας. Και άλλα 40 πόσο. 40 συν τα 50, πόσο χρόνο είσαι. 90. Πόσο 90. Αυτό το άθροισμα. Λοιπόν, και ο Γιάννης Κορονέος, διευθυντής Νέας Σελίδας κοντά μας, ο οποίος σήμερα έχει εξαιρετικό ρεπορτάζ. Εξαιρετικό ρεπορτάζ για την υπόθεση της Νοβάρτης. Το λέμε από την αρχή για να μας παρακολουθήσει το κοινό. Πάντα ο Γιάννης έχει εξαιρετικό. Πάντα, ναι, πάει έτσι. Στους δημοσιογράφους. Τώρα μου θύμισε σε αυτό που λέγει ένας μεγάλος δημοσιογράφος, δεν είναι στη ζωή πια, ότι οι δημοσιογράφοι είναι σαν τα φίδια, θα το πω έτσι όπως το λέω. Σαν τα φίδια. Όταν δεν υπάρχει εχθρός απέναντι, δαγκώνει το ένα το άλλο μεταξύ τους. Όταν υπάρχει εχθρός, ομονοούν όλοι και ετοιμάζονται να δαγκώσουν τον εχθρό, τίποτα άλλο. Και πάντα. Αυτό το λες για την παρέα μας τώρα. Όχι, καμία σχέση. Αλλά πάντα οι δημοσιογράφοι, όταν είναι ο ένας τον άλλον, λέει είναι ο καλύτερος. Τι? Του λες για την Ντέμπι με έναν πρωινό τύπο που. Καμία σχέση. Όχι, μην πούμε. Άμα μπούμε σε αυτό, θα πάμε σε. Θα βγάλω καμιά συνέντευξη, πρόσεξε. Μην με προκαλείς γιατί. Και τότε θα παίζει ρόλο. Δεν απαντάμε. Μονοψήφια. Εσένα θα παίρνουν για να μεσολαβήσεις, αλλά εγώ δεν. Σεξουαλική παρενόχληση, θα θυμάστε. Μπορώ να αλλάξω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα θέματα της επικαιρότητας. Λοιπόν, τα θέματα της επικαιρότητας, προανακριτική αποφάσισε η πλειοψηφία, το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Για το θέμα της Νοβάρτης. Έβγαλε από το. Στην ουσία, βγάζει εμέσως από τη διαδικασία τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Βασίλη μου. Παρακαλώ. Πριν όμως, θα ξεκινήσουμε γιατί πήγαμε στα βαθιά κατευθείαν τα θέματα. Πριν όμως, σήμερα είναι μια σημαντική μέρα με την έννοια ότι 18 Σεπτεμβρίου του 2013 στο Κερατσίνι δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας. Πάμε να δούμε στη μνήμη του ένα μικρό απόσπασμα. Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τάδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάβερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πλήξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και η θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και κι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, σκάφες και φίλοι, φαρμακερί. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία, οι παλιοί σοφοί όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι κάψου. Ποιος είμαι φίλης αν με πήρει να δεσμά. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνι φόβητο. Να βγουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνι φόβητο. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά. Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου του 2013 θα λέγαμε ότι ήταν η κομβική στιγμή όπου πήρε μετά η Χρυσή Αυγή την κατιούσα. Στις τελευταίες εκλογές δεν μπήκε στην Βουλή. Η δίκη συνεχίζεται. Ήδη μαζέψανε και τα πράγματα από το γραφείο, ξενικιάσανε τα κεντρικά τους γραφεία στη Μεσογείο. Γιατί η Χρυσή Αυγή δεν είχε και οικονομική, είχε κοπεί και η αφού χρηματοδότηση. Και τους βουλευτές. Και υπάρχει και, θα πούμε όμως για το Φίσα, γιατί τώρα πάμε σε άλλο ρεπορτάζ, σε άλλο θέμα. Και υπάρχει και νέο κόμμα το οποίο στείνεται στο συγκεκριμένο χώρο. Οι πληροφορίες λένε ότι θα γίνει στις 20. Υπάρχει Χρυσή Αυγή,
αλλά κάποιοι που έφυγαν για χώρες ανεθέσεις από τη Χρυσή Αυγή θα κάνουν λίγη νέα κίνηση. Προεμβουλευτές, ναι, 28, τη ανήμερα της Εθνικής Επετείου. 28 Οκτωβρίου. Οκτωβρίου. Με προσθήκες και από τον ευρύτερο χώρο της ακροδεξιάς. Πάμε τώρα να πούμε όμως για τον Παύλο Τοφίσα, γιατί αυτή είναι η κομβική στιγμή. Έχασε τη ζωή του 18 Σεπτεμβρίου του 2013. Δολοφονήθηκε. Ναι, δολοφονήθηκε, σωστά. Ακριβώς. Δολοφονήθηκε και... ένα νέο παιδί από τους Χρυσαυγίτες. Κοίταξε, η σκέψη η δική μας, φαντάζομαι, πέρα από τη μνήμη που μπορεί να έχουμε, είναι μόνο στη μάνα αυτή την τραγική φιγούρα, η οποία κάθε χρόνο, αλλά φαντάζομαι και κάθε νύχτα, θα κάνει τη μνήμη της αίμα. Δηλαδή, θα θυμάται πάντα τη στιγμή που της ανακοίνωσαν ότι ο γιος της δεν ζει από έναν στη ιερό δολοφόνο. Μακάρι να ξυλωθεί η Χρυσή Αυγή. Λυπούμαι πολύ που ακούω ότι επανέρχεται κάπως στο προσκήνιο, είτε και με άλλη μορφή. Όχι, η Χρυσή Αυγή υπάρχει, απλά γίνονται άλλες κινήσεις. Εδώ δημοκρατία υπάρχει, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και ο λαός κρίνει. Και πάντα υπάρχει ένα κομμάτι, εγώ θα πω και των πολιτών, που είναι προς τα εκεί. Τι να κάνουμε. Τώρα όλα αυτά τα χρόνια που περάσαν, κάποιοι παραμένουν. Είναι ένα μικρό ποσοστό το οποίο... Ευτυχώς πάντως κατάλαβαν στις τελευταίες εκλογές. Φάνηκε ότι αυτοί οι πολίτες, αυτός ο μεγάλος όγκος πολιτών που είχε στείλει δύο φορές την Χρυσή Αυγή στη Βουλή, κατάλαβε πια ότι πρόκειται για εγκληματική οργάνωση και όχι για πολιτικό κόμμα. Και φάνηκε γι' αυτό και τους άφησε απ' έξω. Κάτι πιο συμβατό στα δημοκρατικά, στις δημοκρατικές αξίες και αρχές που θα κινείται στον χώρο της άκρας δεξιάς, έχει νόημα ύπαρξης. Η Χρυσή Αυγή πες ότι είχε και εγκληματική δράση. Πού είχε εγκληματική δράση? Όχι, ήτανε... πες ότι είχε. Λέω, γιατί θεωρώ ότι οι Έλληνες πολίτες... Είχε εγκληματική δράση, έκανε βίες, προχωρούσε βίες πράξεις, είναι υπόδικη για δολοφονίες κτλ. Σε κάτι πιο συμβατό με τις δημοκρατικές, με τον κοινοβουλευτισμό, με το να μην έχουν τα ακραία... Τις ακραίες ενέργειας. Όχι, εγώ θεωρώ ότι ο Λύκος άλλαξε την προβιά του. Δεν πρόκειται για ανθρώπους, για βουλευτές, όπως λέει το ρεπορτάζ του Βασίλη, όπως μας είπε τώρα πριν από λίγο εδώ, που φεύγουν για προφανώς για χύψη λόγους, έχουν τσακωθεί. Έτσι έχω καταλάβει και εγώ με τον Μιχαλολιάκο, με τον Κασιδιάρη. Και έχουν ένα άλλο κόμμα. Δεν έχουν αλλάξει πεπιθήσεις. Προβιά αλλάζουν. Δεν τρελαθούμε. Είναι τα ίδια πρόσωπα που, που έκαναν μπούλινγκ, που χτύπαγαν, που σκότωναν. Δεν αλλάζει κάτι. Τώρα, το αν αυτό το κομμάτι, αν υπάρχει ένα κομμάτι, η ερώτηση φαντάζομαι είναι αν υπάρχει ένα κομμάτι στην ελληνική κοινωνία. Επειδή υπάρχει ακριβώς. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα στάνταρ κομμάτι. Παραδοσιακά στην ελληνική κοινωνία και διαχρονικά, αλλά είναι εξαιρετικά μικρό. Είναι εξαιρετικά μικρό. Δύο λεφτά. Σήμερα μπορεί να είναι μικρό που δεν πήγε στη Βουλή. Πριν από δύο εκλογικές διαδικασίες ήταν μισό εκατομμύριο. Ναι, Βασίλη, μισό εκατομμύριο. Πριν την κρίση. Ήταν φασίστες, μισό εκατομμύριο Έλληνες ήταν φασίστες. Όχι, βέβαια. Η κρίση δημιούργησε και τέτοιου είδους καταστάσεις. Δηλαδή υπήρχε κάποιος λόγος που πήγαιναν στη Χρυσή Αυγή. Ακριβώς, σε πολύ μεγάλο. Εγώ αυτό που έκανα. Δεν ήταν όλοι φασίστες. Είχα συζήτηση με τον Νίκο επειδή είχε το λόγο και είπαμε ότι. Πάντα ένα κομμάτι, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν είναι μισό εκατομμύριο Έλληνες, είναι σαφώς μικρότερο. Τόσοι περίπου είχαν ψηφίσει την πρώτη φορά. Το 2012. Στις αρχές ήταν υποστηρική ψήφος και φάνηκε αυτό. Αλλά κυρίως, εντάξει, αν θέλετε, ήταν και χάρισμα της Νέας Δημοκρατίας ότι στο παρελθόν, μην παρεξηγηθώ, ότι στο παρελθόν επειδή είχε διάφορες τάσεις από το κέντρο, την κεντροδεξιά. Μέχρι ενσωμάτωνε διάφορα, τουλάχιστον σε επίπεδο ψηφοφόρων. Σε επίπεδο ψηφοφόρων, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ καθόλου. Αλλά αυτό το κομμάτι, Γιάννη μου, αν μου επιτρέψεις, είναι πάρα πολύ μικρό. Εγώ θεωρώ ότι είναι μικρότερο και του μισό της εκατό. Και πάντα υπήρχε στην ελληνική κοινωνία, διαχρονικά. Δηλαδή, υπήρχε και αυτό το... Η επένθυμα με πιο παλιά, δεκαετία 70-80. Το πρώτο κόμμα στον χώρο. Θα μπορούσε και βασιλικές οργανώσεις υπάρχουν σε ορισμένες. Ναι. Το 1917, μετά την Χούντα, ήταν η Εθνική Παράταξη. Με το Θεοτόκη και τον Στεφανόπουλο. Που πήρε 7% κόντρα στη Νέα Δημοκρατία, τη Μεγάλη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μετά έγινε το κόμμα προοδευτικών του Μαρκεζίνη, ήταν ο Γαρουφαλιάς που δεν έκανε τίποτα. Ναι. Το κίνημα Ελλήνων Μεταρρυθμιστών, έγιναν πάρα πολλές κινήσεις στο συγκεκριμένο χώρο. Ήταν η ΕΠΕΝ, που η έβγαλε έναν ευρωβουλευτή κάποια στιγμή. Η ΕΠΕΝ όμως ήταν η Χρυσή Αυγή, ο προπομπός,
η επένδυση. Όχι όμως με τέτοια δράση. Όχι καμία δράση. Γι' αυτό λέω. Χρυσή Αυγή είχε και κινηματικό χαρακτήρα. Πολύ σωστό αυτό. Είχε κινηματικό χαρακτήρα. Η Χρυσή Αυγή είχε τραγούδια που πήγαινε μία. Έπαιζε ροκ, πώς τη λένε, τη metal, τη μουσική. Ναι, που πήγαινε μία ομάδα της νεολαίας. Όταν βλέπεις νεολαία να πηγαίνει, έχει κινηματικό χαρακτήρα. Αυτό ήταν τότε. Σε ένα κομμάτι της νεολαίας. Ναι. Γι' αυτό και ψήφισαν πάρα πολύ. Το ξεχάσατε. Πόσοι νέοι ψήφισαν Χρυσή Αυγή την πρώτη φορά. Βέβαια, ήταν η κρίση που δημιούργησε όλο αυτό το σκηνικό. Ακριβώς αυτό, Βασίλη μου. Ότι η φτώχεια. Και κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν. Και φέρνει βία στη μορφή. Και κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν. Πάντως ο ελληνικός λαός, εγώ θέλω να κλείσω με αυτό, ότι ο ελληνικός λαός ιστορικά είναι δημοκρατικός λαός. Το έχει αποδείξει με πάρα πολλούς τρόπους. Και τα τελευταία, δηλαδή και πολιτικά να το δούμε, αλλά και κοινωνικά. Θέλω να σας κάνω ένα. Δεν ξέρω αν τελειώσατε. Αν θέλεις, Γιάννη, κάτι άλλο γι' αυτό. Έχω μια συγκεκριμένη γνώμη γι' αυτό. Ότι πιστεύω ότι υπάρχει ένα ποσοστό των πολιτών οι οποίοι έχουν ιδεολογική. Δεν είναι ευκαιριακό, δεν είναι συγκυριακό, δεν είναι υποσυνθήκες όπως ήταν της Χρυσής Αυγής. Είναι ένα μικρό κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού, των Ελλήνων πολιτών, αναφορές κυρίως από το παρελθόν. Που σε μία, ναι, του εκλογικού σώματος και δεν θα έλεγα αν λειτουργεί, αν έχει νεότερες γενιές ψηφοφόρων, βάση κληρονομικής. Γι' αυτό το ρωτάω, ναι. Δηλαδή δεν θέλω να πω τώρα, ξέρω, συγκεκριμένες περιοχές τι ψηφίζουν και τι, που θα πηγαίνει συνέχεια αυτό, αλλά πραγματικά διερωτώ με αν μία κυριλέ Χρυσή Αυγή, να το πω έτσι, μία Χρυσή Αυγή, δηλαδή χωρίς τα στοιχεία της βίας, της ομής βίας, των δολοφονιών, των εισβολών, όλα αυτά τα κακά στοιχεία της Χρυσής Αυγής, αν θα μπορούσε να πάει στο Κοινοβούλιο. Είναι μια ερώτηση που εντάξει, δεν μπορείς να την απαντήσεις τώρα. Απλά είναι όμως ένα ποσοστό. Σαν ερώτηση και κάποιες φορές, αυτή η Νέα Δημοκρατία μπορούσε και εγκόλπωνε όλους αυτούς τους ακραίους, σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως όταν λειτουργούσε ως μεγάλη παράταξη και όχι ως πιο προσδιορισμένη, πιο περίκλειστη. Άλλες φορές έφευγαν, όπως έφυγε το 12-15. Πάντως, στη μνήμη αυτού του παιδιού δεν θα πρέπει να ευχόμαστε τίποτα από όλα αυτά. Και κυρίως αυτής της μάνας που πολεμάει με νύχια και με δόντια. Και αυτή η μάνα, αυτό που έλεγες, μόνο αυτό, Βασίλη, ότι αυτή η μάνα ζούσε τον εφιάλτη κάθε μέρα, ιδίως στη διάρκεια της δίκης. Στη διάρκεια της δίκης, έτσι, που είναι. Και τον ζει ακόμα, γιατί το ζει και το ζει ακριβώς. Θα μπει την άνοιξη τελική ευθεία. Και ακόμα για σήμερα υπήρχε μαρτυρία και λοιπά, επίπονη διαδικασία, δύσκολη διαδικασία και να δούμε θα βγάλει στο τέλος. Μαρτυρική. Αν μου επιτρέπετε, επειδή κατά καιρούς μας έχει προβληματίσει και δεν το έχουμε κουβεντιάσει μεταξύ μας, ούτε όχι στον αέρα, αλλά δεν το έχουμε κουβεντιάσει και στο τραπέζι μας, στο ακαθόμαστε. Υπάρχει ένας προβληματισμός όλα αυτά τα χρόνια και θα σας πω και τη θέση μου εξ αρχής. Αν θα έπρεπε να προβάλλεται, όχι να προβάλλεται, να κάνει συνέντευξη με τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, υπάρχει ένας προβληματισμός κάποιων που λένε πουθενά καμία κουβέντα για τη Χρυσή Αυγή. Από την άλλη, υπάρχει ένας άλλος προβληματισμός που λέει ότι όταν σε δημοκρατικό καθεστώς, όταν παίρνεις μισό εκατομμύριο, όπως και πάρει 400.000, είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, θα πρέπει να ακούμε τις απόψεις, να τις ακούω και να τις απορρίπτω. Είναι η άλλη άποψη. Η γνώμη δικιά σας. Και δεν ήταν, συγγνώμη, δεν ήταν μόνο. Αντικείμενο προς μελέτη, προς τροφή για σκέψη δημοσιογραφικά, αποτέλεσε πρόβλημα και σε μείζωνα πολιτικά και πολιτιακά θέματα. Θυμόσαστε, ας πούμε, όταν γινόταν σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, δεν καλούσαν. Μιλάμε για δημοσιογραφικά. Εγώ είχα διατυπώσει, θα σας πω, και σε ένα κείμενο, σε ένα άρθρο, σε εβδομαδιαία εφημερίδα τότε, ότι όταν κάτι το αφήνεις, αυτή ήταν η άποψή μου. Μπορεί εσείς να έχετε διαφορετική άποψη. Θα μας την πείτε. Όταν αφήνεις κάτι στον μύθο, πιθανότατα μεγαλώνεις τον μύθο. Δηλαδή, θα πρέπει να βλέπουμε ποιες είναι οι θέσεις. Αν ο δημοσιογράφος είναι μεσαίος, κακός, καλός, έχει την δυνατότητα να βγάλει στην επιφάνεια αυτά και αυτός βλέπει απέναντι, μπορεί να γυρίσει το κανάλι, μπορεί να εξοργιστεί, μπορεί να κρίνει, μπορεί να πάει να πει φεύγω πάω αλλού, μπορεί να τους ψηφίσει, μπορεί να μην τους ψηφίσει. Δηλαδή, εγώ θέλω τα πάντα να ακούγονται. Εγώ ακόμα και από το κόμμα του 666. Εγώ, αν είναι σειρά μου, είμαι υπέρ της πρώτης άποψης. Ότι να μην ακούγεται καθόλου. Να μην ακούγεται καθόλου. Καθόλου. Να μην υπάρχει καθόλου. Δικαίως δεν πήγαινε, δεν τον καλούσαν ως πολιτικό αρχηγό. Είναι αποβράσματα της κοινωνίας, είναι δολοφόνοι. Δεν πιστεύεις δηλαδή ότι ο μύθος μπορεί να διατήρησε αυτό το μύθος της Αυγής, αυτό το αντισυστημικό. Αν είμαστε πολύ πίσω στα χρόνια, θα μπορούσα ίσως να συμφωνήσω μαζί σου. Αλλά επειδή είμαστε πια στο 2019
με γνώση και με πληροφορίες που έρχονται πολύ εύκολα, δεν συμφωνώ. Μάλιστα. Νίκος. Ναι, αυτό που λέω τώρα το προσδιορίσε, το κάνει πιο συγκεκριμένο. Αν μιλάμε σήμερα το 2019 για τα συγκεκριμένα άτομα και το συγκεκριμένο κόμμα, προφανώς δεν πρέπει να του δίνουμε βήμα. Αλλά ήμουν παλαιότερα τη άποψη αυτή που εξέφρασε και εσύ που λες. Θεωρώ ότι όταν ένα κόμμα, ένας πολιτικός οργανισμός ψηφίζεται από 500.000, δεν μπορεί να το αγνοείς. Και πιστεύω επιπλέον πρέπει να δείχνεις και όχι να κρύβεις. Θεωρώ ότι μέσα το φως εξαγνίζει και λυτρώνει και όχι το σκοτάδι. Θέλω να θυμίσω, δεν σε διακόπτω, θέλω να θυμίσω ότι ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην ελληνική τηλεόραση που έκανε εκπομπή, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς και από τον Γιάννη, από μένα και από τον Γιάννη, γιατί είστε και στο συγκεκριμένο χώρο, ήταν η εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη στο Μέγκα. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Η συνέντευξη του Μιχαλολιάκου. Πολύ ωραία. Αυτό θα η σου έλεγα. Η πρώτη συνέντευξη. Είχε κάνει 50. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Αυτό πήγα να σου πω πριν. Θυμάμαι τη συνέντευξη του Σταύρου Θεοδωράκη. Στους πρωταγωνιστές. Στους πρωταγωνιστές στο Μέγκα. Όπως θυμάμαι και του Αντώνη του Ρόιτερ επίσης. Γιατί και ο Αντώνης του Ρόιτερ είχε κάνει κάτι τέτοιο και επίσης και αυτή είχε πάει καλά. Το θέμα εκεί, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ο πολίτης, ο τηλεθεατής. Να διαλέξει αν του αρέσει αυτό που βλέπει ή όχι. Εγώ μπορώ να σου πω την άποψή μου. Θεωρώ ότι ο Σταύρος Θεοδωράκης είχε κάνει μια μέτρια συνέντευξη τότε. Του Αντώνη του Ρόιτερ μου άρεσε περισσότερο. Ήταν πιο αιχμηρή. Ναι. Του Θεοδωράκη, να το πω για να μην το αφήνω έτσι να αιωρείται, δεν μου άρεσε γιατί έπινε καφέ από μια κούπα που έλεγε Χρυσή Αυγή. Αυτό δεν μου άρεσε. Δεν λέω ότι δεν έκανε τις ερωτήσεις που έπρεπε να κάνει. Θεωρώ όμως ότι ακόμα και αυτή η λεπτομέρεια είχε την αξία της. Παρ' όλα αυτά όμως. Ήταν σωστή η απόφαση του Σταύρου Θεοδωράκη τότε να άρα μιλήσει. Είσαι κάπου στη μέση. Βέβαια, ναι. Πρέπει να τα βγάζουμε στο φως αυτά τα πράγματα. Γιάννη. Και άλλωστε τότε δεν είχαμε, είχαμε τότε την πληροφόρηση που έχουμε σήμερα ότι πρόκειται περί εγκληματικής οργάνωσης. Ναι. Ξέραμε διάφορα, ακούγαμε διάφορα, αλλά δεν μπορούσαμε αυτά να τα... Ναι. Γιάννη. Κοίταξε, εγώ είμαι υπέρ της... Τη απολύτου ελευθερία αυτά. Δηλαδή πρέπει να τα αφήνει να βγαίνουν να πραγματικά να ήταν. Και το έχω ξαναπεί για να είμαι έτσι, για να πάλι να μην παρεξηγηθώ και σε περιπτώσεις προς όλες τις πλευρές. Όταν είχε εκδοθεί από τις εκδόσεις Λιβάνη το βιβλίο του Κουφοντίνα και υπήρξε όλη αυτή η καταδίκη, η κατακραυή κτλ. Λέγανε γιατί ένας ιστορικός οίκος, πέραν του ιστορικού, γιατί αν κάνει το βιβλίο του Κουφοντίνα. Τον επίσης δολοφόνο Κουφοντίνα. Έτσι είναι, για να είμαστε εντάξει με το βιβλίο. Αν ήταν εδώ. Όχι, όχι, έχει σημασία. Γιατί αν ήταν εδώ ο Μαγαρίτης, ο φίλος μου, όπου μου λείπει εμένα και εσά, σα λέει πολύ ο Μιχόπουλος, θα έλεγε ο εκτελεστής Κουφοντίνα. Εγώ λέω, επειδή υπήρξε συνεργάτη του Παύλου τον Πακογιάννη, ο δολοφόνο. Κανένας δεν διαφωνεί. Όπως και αυτό δεν είναι γιατί πολύ ωραίο αυτό που βάζει. Λέω όμως ότι και το βιβλίο του Κουφοντίνα και το βιβλίο του Χίτλερ και το βιβλίο του Μιχαλολιάκου, οτιδήποτε ή η συνέντευξη του Μιχαλολιάκου ή η δήλωση, οτιδήποτε έχουν να κάνουν, ιδίως από τη στιγμή που είναι και εκλεγμένο κόμμα από κάποιους συμπολίτες μας, πρέπει να βγαίνουν, πρέπει να δημοσιοποιούνται. Και αυτό είναι. Το πιστεύω ότι η δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ούτε από τους ακραίους από τη μία πλευρά, ούτε από τους ακραίους από την άλλη. Το ότι είναι δολοφόνοι και είναι καταδικασμένοι γι' αυτό. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, ζωές χάνονται. Όχι, αυτό λέω. Καταλαβαίνω ότι είμαι η θλιβερή μειοψηφία σε αυτό κομμάτι. Το θέμα. Όχι, είναι. Αλλά ζωές χάνονται. Δεν είναι. Δολοφόνοι ήταν 100%. Η γύμνια ακριβώς των επιχειρημάτων τους και της πολιτικής τους τοποθέτησης. Και από τις δύο πλευρές, φαίνεται όταν τους αφήνεις να εκδηλώνονται, να δημοσιοποιούν. Λοιπόν, δεν πρέπει να μας ρωμάσει. Στέκομαι με σεβασμό στην μειοψηφούσα άποψη της ΔΕΠΗΣ. Η όλη στεκόμαστε. Η ΔΕΠΗ το είπε επειδή το φώτισε με το σήμερα. Βάζει και βιώματα. Και το φώτισε σήμερα. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτή ο Ρουπακιάς, ξέρουμε, καθομολογία του ίδιου. Μπορούμε να έχουμε σκότωσε τον Ρουπακιάς. Το φύσα μαχαίρος του το παιδί. Εντάξει, τώρα αυτή είναι πραγματικότητα. Ήταν μάλιστα μια βραδιά σαν την απόψινή. Έπαιζε ο Ολυμπιακός και είχαν μαζευτεί. Παρίσι Σεζερμέν Ολυμπιακός. Είχαν μαζευτεί, βλέπαν τον αγώνα και έγινε το. Ήταν 17 προς 18 Σεπτέμβρη. Ήταν για οπαδικά και τέτοια. Είχε βγει, θυμάμαι, κανάλι
εκπομπή συγκεκριμένη με παρουσιαστές συγκεκριμένους. Ότι δεν προλαβαίνω. Όχι, με συγχωρείς, γιατί εκείνο το βράδυ ήμουν και εγώ στο Πανεπιστήμιο και δούλευα στο μέρος 24 και είχα πληροφόρηση και μου λέγανε τι έχει συμβεί. Δεν μπορείς 6 το πρωί. Αυτό που σου λέω έγινε 17 προς 18. Είχα γυρίσει, γενέθλιά μου, είχα γυρίσει σπίτι και ήταν 2 η ώρα και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μιλάμε με 2-3 ανθρώπους και μας δίνουν περίπου τι έχει συμβεί. Σε καμιά περίπτωση δεν είχε συμβεί πάντως τσακωμός για ποδοσφαιρικά θέματα. Υπήρχε τα όνειρά σου, ευχές μας και τα κλείνει όλα. Και θέλω να πω ότι 2 η ώρα τη νύχτα που γράφαμε και ανεβάζαμε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω λοιπόν ότι 2 ώρα τη νύχτα που γράφαμε και ανεβάζαμε αναρτήσεις για το τι συμβαίνει λεπτό προς λεπτό, στις 6 ώρα το πρωί είχαμε ξεκάθαρη εικόνα. Όταν είχαν βγει μεγάλα κανάλια, πρωινές εκπομπές και λέγανε ότι... Εγώ ήμουν στο Action τότε και είχαμε την εικόνα από πολύ νωρίς, από τα 40 πρώτα λεπτά τι είχε συμβεί. Έτσι. Υπήρχε όμως μεγάλος πανελλήνιος, πρέπει να τα λέτε, πανελλαδικός τηλεοπτικός σταθμός, ο οποίος μιλούσε σε συμπλοκή αόριστα για 8 ώρες μετά. Δηλαδή, και όχι μόνο. Και υπήρχαν πρόσωπα μέχρι στις 12 το μεσημέρι την άλλη μέρα που είχαν βγει στα ραδιόφωνα και μιλούσαν περίπου. Αυτό δυστυχώς θέλω να πω. Αυτό λέω, Βασίλη. Ενώ οι ίδιοι αστυνομικοί από το ίδιο βράδυ έλεγαν ακριβώς τι είχε γίνει. Μάλιστα, υπήρχε μια αγωνία των αστυνομικών. Θυμάμαι 2-3 τηλέφωνα και είχα εικόνα του τι είχε συμβεί. Όπου ρωτάγαν οι αστυνομικοί που ήταν σε μερική επιφυλακή άτυποι. Ποιες είναι οι κινήσεις και αν έχει ακουστεί η κίνηση, γιατί τότε ήταν πολύ σημαντική η δύναμη του συγκεκριμένου κόμματος και φοβόντουσαν να τις εσπυρώσει και από τον άλλο πολύ χώρο κλπ. Λοιπόν, υπάρχουν πορείες στο Κερατσίνι γύρω στις 6 σε λίγη ώρα από τώρα, θα ξεκινήσουν, ελπίζουμε να είναι όλα ειρηνικά. Μας δείξει ο κύριος Βαγγέλης το γκράφιτι, το έχει. Δεν ξέρω αν το έχει, δεν ξέρω αν το... Ναι, όχι, δεν το κοιτάω, το προλάβει να το βρει τώρα. Λοιπόν, αν συμφωνείτε, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα, θα δείξουμε όμως, θα επανέλθουμε με την Νοβάρτης, όπου θα πούμε και τις πληροφορίες. Θα υπομονούμε κι εμείς. Θα ξεκινήσουμε και με τον Γιάννη, που έχει σημαντική πληροφόρηση. Λοιπόν, θα πάμε όμως να δείξουμε, είχε επίσκεψη ο Πρωθυπουργός το πρωί στο Υπουργείο Εργασίας, με συστηματικούς ελέγχους θα πατάξουμε την υποδηλωμένη εργασία. Υποδηλωμένη εργασία, έτσι λέχθηκε. Λοιπόν, αυτή που Υποδηλωμένη. Αδήλωτη. Εσένα σε πληρώνει για αυτά, σου κόβω ένα σημαντόσα για υποδηλωμένη. Στον Νίκο αυτό. Λοιπόν, πάμε να... Η Ντέμπη είναι φιλοξενούμενη, συνταξιούχος του χώρου και είναι φιλοξενούμενη. Και είναι χαρά μας και τιμή μας που θα πάρει όλους που είναι μαζί μας. Έτσι να τα λέμε. Πάμε να δείξουμε λοιπόν την ατάκα του Πρωθυπουργού από την παρουσία στο Υπουργείο Εργασίας. Να το πω εντάχει, να το πούμε μετά. Έβγαλα μέσω στο... Καλά, υπάρχουν και αντιδράσεις από τα επόμενα κόμματα. Το πρώτο που έβγαλα μέσω και στα εργασιακά είναι... Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Σχόλιο του γραφείου τύπου αμέσως. Μόλις έβγαινε ο Μητσοτάκης, έβγαινε η ανακοίνωση του ΚΚΕ από τον Περισσό. Τα περί αποκατάστασης της κανονικότητας στην αγορά εργασίας αφορούν αποκλειστικά τη μεγαλύτερη θωράκιση της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Θα το διαβάσει κανονικά, μην κάνεις. Τη καπιταλιστική. Λέμε τη θέση του ΚΚΕ, το ξέρω, Ντέπη, λοιπόν. Τη καπιταλιστική κερδοφορία, γι' αυτό και τα κυβερνητικά σχέδια, βασικό στόχο έχουν το κτύπημα σε όποια εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα έχουν απομείνει, με την περαιτέρω συμπίεση των μισθών, την πλήρη διάλυση των συλλογικών συμβάσεων, ιδιωτικοποίηση ασφάλιση, ξεκινώντα από τι επικουρικέ συντάξει μα και όλου. Αν θα πάρουν ποτέ σύνταξη, κάποιοι, αλλά και τον περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Οι εργαζόμενοι μπορούν να δώσουν απάντηση στην κυβέρνηση με τη μαζική συμμετοχή στην απεργία της 3ης, 24 Σεπτέμβρη, είχε πανελλαδική απεργία για ΔΕΔΗ. Πες το ελληνικά τώρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, παρακαλώ. Πες το ελληνικά τώρα. Τι. Ελληνικά, ρε. Τα κεραμίδια το ΚΚΕ, όλοι στο Σύνταγμα που θα γίνει εκδήλωση στην Ομόνοια. Πού το κάνετε εγώ. Και χθες είχε, να τα λέμε αυτά, το ΠΑΜΕ είχε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, είχε στην Αθήνα με αφορμή τις αντιεργατικές. Τα αντεργατικά μέτρα τα οποία περνάνε παρασκηνιακά μέσα μέσω αναπτυξιακού. Λοιπόν, ορίστε, το έχει πάρει η κυρία Ντέπη, δώστε της όμως. Αλλά είναι λοιπόν, πάμε να δείξουμε για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού βγαίνοντας από το Υπουργείο Εργασίας στην πρωινή επίσκεψη. Ευχαριστώ τον Υπουργό, την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας για την πολύ εμπεριστατωμένη ενημέρωση την οποία είχα σήμερα για όλα τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία αντιμετωπίζει το Υπουργείο. Θα ήθελα μέσα από το ευρύ
φάσμα των θεμάτων τα οποία συζητήσαμε, να σταθώ ιδιαίτερα σε δύο ζητήματα. Το πρώτο αφορά τον πόλεμο τον οποίο έχουμε κηρύξει στην υποδηλωμένη εργασία. Θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό δραστικά. Όχι μόνο με συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους, οι οποίοι γίνονται από τους επιθεωρητές εργασίας, τους οποίους θέλω και σήμερα και δημόσια να συγχαρώ για την αφοσίωσή τους στην αποστολή τους, αλλά και μέσα από ένα πλέγμα κινήτων και αντικινήτων, θέλουμε να ενθαρρύνουμε την πλήρη απασχόληση. Αυτό σημαίνει αυξημένο υπεροριακό κόστος στη μερική απασχόληση, όπως νομοθετείται ήδη στο νομοσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση, αλλά και μείωση των εργοδοτικών εισφορών από 1η Ιουλίου του 2020, μόνο όμως για όσους βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Η υποδηλωμένη εργασία θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από αυτή την κυβέρνηση. Είναι δέσμευση δικιά μου, δέσμευση του Υπουργού και σύντομα θα δούμε άμεσα και χειροπιαστά αποτελέσματα. Δεύτερον, λύνουμε επιτέλους την εκκρεμότητα την οποία κληρονομήσαμε όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας. Στο τέλος αυτού του μήνα, 65.850 δικαιούχοι θα δουν τα ποσοστά αναπλήρωσης να πηγαίνουν από το 50% στο 70% όπως είχαμε δεσμευθεί. Το κάναμε πράξη, δεν ήταν εύκολο. Θέλω να συγχαρώ όλους τους εργαζόμενους του Υπουργείου Εργασίας. Δούλεψαν πολύ σκληρά αυτούς τους δύο μήνες, διότι παραλάβαμε ένα σύστημα παντελώς απροετοίμαστο για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευσή μας. Το κάνουμε όμως πράξη, αποτελούσε μια δέσμευση δικιά μου προσωπική και της Νέας Δημοκρατίας. Γίνεται πράξη και στο τέλος του μήνα οι δικαιούχοι θα δουν επιτέλους τα ποσοστά αναπλήρωσης να πηγαίνουν από το 50% στο 70%. Λοιπόν, επανήλθαμε και όπως έχουμε πει διάφορες πάρα πολλές φορές, δεν θα δείξουμε ποτέ αυτά που λέμε στα διαλύματα, διότι θα γινόταν best seller τηλεοπτικό. Θα το κάνουμε. Θα κάνουμε, αλλά θα κάνουμε μοντάζ. Δεν πάμε θα κάνουμε όλα αυτά. Τη soft εκδοχή, υποθέτω. Τη light εκδοχή. Τη light. Το 10% τη soft. Το 10%. Το 10%. Κρίμα για τα χρόνια πολλά που λέγαμε τώρα στον Νίκο. Τι? Τα χρόνια πολλά που είπαμε στον Νίκο. Αυτό θα το πούμε και στον αέρα, θα το κάνουμε, ναι, αλλά θα ήταν νότι. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε για την Νοβάρτης. Θα ξεκινήσουμε όμως από το απόσπασμα του Πρόεδρου της Βουλής, τον κ. Τασούλα. Ανακοινώθηκε στη Βουλή το θέμα της δικογραφίας για την Νοβάρτης. Πάμε να τα ακούσουμε. Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο Σώμα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διεβίβασε στη Βουλή σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και το νόμο 3126 του 2003 με τίτλο «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει στις 16 Ιανουαρίου του 19, ποινική δικογραφία που αφορά πρώτον στον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδος Αλέξιο Τσίπρα και δεύτερον στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτριο Παπαγγελόπουλο. Μάλιστα. Έτσι αυτό ήταν και αυτή η στιγμή. Για αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο περνάει στην ιστορία, γιατί ξεκινάει μια διαδικασία, έτσι δεν είναι, κύριε Κορονέ? Ναι, πάμε τώρα σε σας, τι πληροφορίες υπάρχουν. Πάμε σε προανακριτική για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Καλά, ναι, είναι. Βγήκε και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης, που ουσιαστικά κατέθεσε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας ότι έχει να κάνει με αυτό και είναι σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, όπως είναι το σωστό. Ως ορολογία, για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο σχετικά με την υπόθεση Νοβάρτης. Αυτό γιατί έχουν προκύψει, όπως σημειώνει στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, έχουν προκύψει σαφείς ενδείξεις για αθέμητες παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη ως αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης. Για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, όπως γράφουν στην ανακοίνωση Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχουν αδιάσυστες αποδείξεις και προκειμένου να μην δηλητηριαστεί η πολιτική ζωή του τόπου, δεν μπορούν να αποδίδονται κατηγορίες σε πρώην Πρωθυπουργό. Είναι, φαντάζομαι, και αιχμή για την συμπεριφορά και τον τρόπο του που χειρίστηκε την υπόθεση Νοβάρτης η προηγούμενη κυβέρνηση, βγάζοντας δύο πρώην Πρωθυπουργούς ως εμπλεκόμενους.
τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Πικραμένο. Είναι αυτό λίγο πολύ επιβεβαιώνεται που ξέραμε μέχρι χθες ότι η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί κατά το. Ουσιαστικά θα βάλει στο κάδρο μόνο τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και όχι τον Άλεξη Τσίπρα. Τώρα, υπάρχει, αναμένουμε την αντίδραση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι χθες έλεγε ότι, και να ότι θέλετε, κάντε προανακριτική, εξεταστική, το Τσίπρα, όλη την κυβέρνηση. Εμείς εδώ πέρα είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε αγωστεί. Από την πλευρά του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, αυτό που έχει προκύψει από το δικό μου ρεπορτάζ είναι ότι δεν θα, έχει και αυτός τα δικά του μέσα για να αμυνθεί, έτσι. Και πολύ σύντομα. Δύο λεφτά. Αυτό ξέρετε που λέει ο Κοροναίος τώρα, πώς λέγεται στη λαϊκά. Νοβαρτιάδα. Έχει πολύ πράγμα. Ναι. Δηλαδή εντάξει, θα έχουμε τώρα. Θα ζήσουμε νοβαρτιάδα. Μα υπόσχεσαι νοβαρτιάδα λοιπόν. Έτσι όπως είναι. Θα βγάζει ο ένας, θα βγάζει ο άλλος. Για να το κλείσω πολύ γρήγορα για αυτό. Αυτό που μου προκύπτει εμένα είναι ότι τώρα απελευθερωμένος και ο Παπαγγελόπουλος χωρίς να είναι μέλος κυβέρνησης, χωρίς να έχει ιδιότητα βουλευτή, χωρίς να έχει κάποιο θεσμικό ρόλο. Θα είναι πιο ελεύθερος να βγάλει πράγματα ή αυτός είναι, θα είναι, φαντάζομαι... Θεσμικά, δύο λεφτά το πρέπει... Πολύ προσεκτικός. Ναι, πρέπει να... Πώς θα βγάζει, ως πρώην αναπληρωτής υπουργός θα έχουμε άλλα θέματα. Ναι. Γιατί οι θεσμικοί παράγοντες δεν κρατάνε, θα μου πεις, κοίταξε, υποθέσεις... Τώρα είναι σχετικά όλα. Ως εισαγγελέας υπάρχουν... δεν μπορεί, γιατί ήταν χρόνια πριν εισαγγελέας. Δηλαδή στη διαδικασία, στην εξέλιξη της διαδικασίας, θα προκύπτουν πράγματα που θα είναι υπερασπιστικά της γραμμής Παπαγγελόπουλου. Οπότε θα λέει είναι υπεράσπιση μου. Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι, φαντάζομαι, όπως το είπες, Νοβαρτιάδα. Θα έχει πολύ μέλλον, θα υπάρχουν διαρροές, δημοσιεύματα. Εκκρεμεί αν θα υπάρξει και πιο... αν θα υπάρξει δημόσια παρέμβαση του ίδιου, εκκρεμεί. Κάποια στιγμή θα υπάρξει. Ναι, εντάξει, δεν ξέρεις. Παρότι είναι πολύ μαζεμένος, είναι δύσκολο. Πότε δεν έχει μιλήσει, νομίζω. Πολύ λίγες φορές έχει κάνει κοινές συνεντεύξεις τύπου ουσιαστικού. Όχι αποκλειστικές σε κάποιο μέσο, προτιμούσε το να μιλήσει όποτε θεωρούσε ότι συνεντεύξει. Μα επιτρέπετε να κάνω μία ερώτηση. Ναι, και να δώσουμε μία έκτακτη είδηση μετά. Βεβαίως. Δημοσιογράφου. Δεν είναι κάτι σαν θέατρο του παραλόγου όλο αυτό που ακούω. Γιατί, από ποια άποψη? Με την έννοια ότι μόνος του τα έκανε ο άνθρωπος αυτά, τα είχε δηλαδή... Α, δεν είναι, ναι, αυτό είναι και μια θέση την οποία το έχω πει και εγώ, ότι όταν υπάρχει μια κυβέρνηση, ο Παπαγγελόπουλος είναι μέλος κυβέρνησης, η κυβέρνηση έχει αυτή την πολιτική την υλοποιεί. Δηλαδή... Δεν μπορεί να φορτωθούν τα πάντα στον Παπαγγελόπουλο. Και επειδή καμιά φορά. Το κάνω πιο like, το λέγαμε και για τον Πολάκη αυτό, θυμάμαι. Για τον οποιοδήποτε. Όταν είναι μέλος της κυβέρνησης, από την κορυφή της πυραμίδας μέχρι το τέλος καλύπτονται όλοι. Αλλιώς έπρεπε να είχαν φύγει όταν ήταν. Εκτός αν υπάρχουν κάποιες πρακτικές, τις οποίες δεν τις ξέρουμε και δεν τις ήξερε και η κορυφή της πυραμίδας. Και οι καθώς πηγαίνουν. Πάμε σε άλλο πράγμα όμως. Θα δούμε. Όπως το έχουμε πει επίσης και για τον Σιμίτη και για τον Τζοχατζόπλο και για τον Παπαντονίου. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Ναι. Εντάξει, αλλά... Είναι ευαίσθητα θέματα αυτά. Ναι. Εγώ δεν θα ήθελα ποτέ, πριν το πεις Γιάννη, για πρόσωπα κομβικά, γιατί ο Παπαγγελόπουλος στην περασμένη κυβέρνηση ήταν κομβικό πρόσωπο, να βγουν κάποιοι από την προηγούμενη κυβέρνηση και να μην το στηρίζουν, να έχουν διαφορετική θέση. Αυτό θα το μπορεί θεωρούσα το δούμε, ανέντιμο, άνανδρο, ναι, να μην πω κι άλλα. Μέχρι στιγμής, υπάρχει σε μια μερίδα... αναμένοντας την επίσημη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ανθρώπων, για την υπόθεση, άλλο σκεπτικό. Ακόμα και ο Πάνος Σκουρλέτης, που πήρε μια θέση, ήδη πρόλαβε και είναι από τους λίγους που πρόλαβαν και να μιλήσαν μετά την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω ότι υπάρχει διάθεση να τηρηθεί η γραμμή υποστήριξης στον Παπαγγελόπουλο. Δηλαδή ότι αυτή η προανακριτική η οποία στείνεται είναι μια καθαρά ρεμανσιστικού τύπου ενέργεια. Okay. Δηλαδή, αυτό είναι μια θέση κόμματος. Αυτό είναι, ναι. Πολύ σωστά. Εγώ δεν θα ήθελα να ακούσω ποτέ ότι δεν ξέραμε αυτό. Ναι. Καλά, επισήμως δεν το πει ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μην βγουν τίποτα εξαπτέρυγα. Δεν ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Παπαγγελόπουλος. Δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς. Ήταν μέλος της κυβέρνησης που. Μην υπάρξει και αυτός ο διαχωρισμός ποτέ, γιατί έχουν ακουστεί ότι θα φάνε τα μουστάκια τους διάφοροι με διάφορους κλπ. Ναι, γιατί όταν είσαι μέλος σε τέτοια κομβική θέση, δεν μπορεί να λένε δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω, δεν κάνω Παπαγγελόπουλος. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Αν έκανε. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Για να είμαστε εντάξει. Αλλά εγώ θεωρώ ότι θα συμβεί αυτό που λες. Ελπίζω να μην συμβεί. Θεωρώ ότι θα συμβεί. Ποιο?
Κάποιοι θα πούν ότι ο Παγγελόπουλος δεν είναι κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι καν αριστερός, προέρχεται από την, τη δεξιά, από την κεντροδεξιά. Θα ακουστούν διάφορα κατά τη γνώμη μου. Θα δούμε. Αλλά ποιοι ωστόσο, θα το πούνε για να κρυθούν ανάλογα. Ωστόσο, δεν το εστιάζω μόνο εκεί. Θέλω να το ανοίξω λίγο το κάδρο και να μην μπούμε τώρα ούτε στα κουτσομπολιά ούτε στα παρασκήνια και αυτά. Γιατί ακόμα δεν έχουμε και την πληροφόρηση για να ξέρουμε. Για να μην τα αφήνω στη μέση, γιατί αν το πούν κάποιοι υποτιθέμενοι αριστεροί τη τσέπη, με την έννοια πάντα το λέμε τη τσέπη που. Γκόστε καβιάρ. Ναι, τη οικονομική πολιτική, οι οποίοι είναι αριστεροί, αλλά συνεργάζονταν με το Κεντρικό Τράπεζο και καλά έκαναν και συνεργάζονταν, αλλά. Απέναντι στη γραμμή του κόμματος, αν το πούν κάποιοι τέτοιοι αριστεροί, έχει μικρή σημασία. Αν το πούν κάποιοι άλλοι που ήταν σε πια κομβικές θέσεις, θα έχει άλλη ξεχωριστή σημασία. Το έκλεισα. Ωραία. Εγώ ήθελα να πω ότι θυμάμαι τον Παπαγγελόπουλο έξω από το Μαξίμου να κάνει μια δήλωση και να λέει ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από καταβολή ελληνικού κράτους. Και αυτό δεν το είδα ποτέ. Ότι είναι η Νοβάρτης σαν ιατρικό σκάνδαλο και ενδεχομένως να υπάρχουν και δημοσιογράφοι και άλλοι παράγοντες. Προφανώς είναι. Καταρχάς υπάρχουν 650 γιατροί οι οποίοι ερευνούν. Πολύ ωραία. Μπράβο. Δημοσιογράφοι, γιατροί, έχουμε ακούσει διάφορα. Αλλά αυτά θα τα δει η δικαιοσύνη, υποθέτω. Και ελπίζω. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο στην Ελλάδα, σημαίνει παγκοσμίως. Και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Αυτό που εγώ αναρωτιέμαι, ότι δεν είδα ποτέ ποιο είναι αυτό το μεγάλο σκάνδαλο. Για μένα εκεί είναι το πρόβλημα. Στο πολιτικό του σκέλος. Δηλαδή, κρεμάστηκαν στα μανταλάκια 10 άνθρωποι. Και δεν είναι απλά 10 πολίτες που και πολλοί είμαστε. Και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Προχθές, αν δεν κάνω λάθος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σάκης Παπαδόπουλος, μίλησε για τον πικραμένο. Και είπε ότι αυτός ο άνθρωπος αδίκως βρέθηκε σε αυτή τη θέση. Εντάξει. Με σεβασμό πάντα στη θέση του Σάκη Παπαδόπουλου, νομίζω, με δικό μου σχόλιο, παίζει μία αντιπολίτευση στην κεντρική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και το παίζει από τις περασμένες εκλογές. Ωραία, αυτό είναι μια ερμηνεία. Αυτό που κάνεις είναι μια ερμηνεία. Τη δέχομαι. Ναι, γι' αυτό λέω δικιά μου θέση. Τη δέχομαι. Λίγη σημασία έχει. Για μένα πολύ μεγάλη σημασία θα έχει αν δεν στηριχτεί κεντρικά ο Παπαγγελόπουλος το πρώτο. Και το δεύτερο θα είναι ποιοι όθησαν να πάει το θέμα της Νοβάρτης, το σκάνδαλο της Νοβάρτης, όπως το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Να δούμε πόσο σκάνδαλο θα είναι τελικά. Όθησαν να φτάσει σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα για μένα. Αυτό ποιοι λέω, είναι αυτοί που πήραν τις αποφάσεις. Διότι κάποιοι από εμάς τότε που ψάχναμε. Και έβγαλαν στη σέντρα κάποιους που ψάχναμε, αυτό δεν μας έβγαινε σκάνδαλο πέρα μίας πράξης. Γιατί για σκάνδαλο χρηματισμός υπάρχει όταν υπάρχει στίγμα σε λογαριασμό και υπάρχει μόνο ένα ποσό ενός συγκεκριμένου ανθρώπου που λένε ότι έχει γίνει λάθος σε παιδί πολιτικού παράγοντα από ένα ίδρυμα της Νοβάρτης. Πολύ μικρό ποσό. Αυτό μόνο έχει βγει. Τότε, Βασίλη μου, πόσο... Τότε, ποιοι πήραν τις αποφάσεις. Με συγχωρείτε, πήγα, το λέω για 2,5 χρόνια πριν το αντιμετωπίζουμε αλλά τότε, πόσο ο ίδιος ο Παπαγγελόπουλος βγαίνει και λέει σε άσχετο χρόνο, όχι άσχετο. Όχι άσχετο. Ναι. Όταν πήγε η δικογραφία ακριβώς, στην Αμερική. Ακριβώς. Ότι πρόκειται περί του μεγαλύτερου σκανδάλου που έχει γνωρίσει ο τόπος. Δεν είναι λίγο παράδοξο. Εντάξει, όλα αυτά θα κρυθούν, Ντέπη μου, τώρα δεν είναι. Γι' αυτό το λέμε, θα κρυθούν. Δηλαδή, από τη μία δεν υπάρχει σκάνδαλο και από την άλλη είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από τον άνθρωπο ο οποίος παραπέμπεται. Χρονικά, Γιάννη και Βασίλη και Ντέπη, έγινε μια μέρα μετά την μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα για το Μακεδονικό. Ήταν Κυριακή η συγκέντρωση. Δεν ξέρω αν είχε 800, 1 εκατομμύριο, 500, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ διαφωνούσα. Εγώ δεν το θυμόμουν αυτό. Αλλά έγιναν, θυμάσαι, την επόμενη μέρα, την Δευτέρα το βράδυ. Είναι μια άλλη διάσταση ότι πολλά γίνονται. Όχι, είναι το ίδιο. Το ίδιο πράγμα λέμε, Βασίλη. Γιατί και εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Πώς βγαίνει ένας υπουργός, αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης και λέει ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Βγάζουμε στη σέντρα, βγάζουμε στα μανταλάκια 10 πολιτικούς. Είναι η ηγεσία του τόπου. Έτσι με δύο πρώην πρωθυπουργούς και ξαφνικά. Δεν βλέπω αυτό το πράγμα στην πορεία μετά από 1,5 χρόνο που φτάσει τώρα. Για τα 7 άτομα έχει αρχιοθετηθεί ήδη. Κάτι δεν μου πάει σε αυτό. Δημοσιογραφικά, αλλά και σαν πολίτης, κάτι δεν μου πάει καλά σε όλο αυτό. Για άλλον έναν σίγουρα υπουργό θα αρχιοθετηθεί και θα μείνει ίδιο πρόσωπα, θα αρχιοθετηθεί για άλλον έναν. Αυτό το ρεπορτάζ και θα μείνει μόνο του πρωτοβουλευτή του Κινάλε, ο οποίο άσκησε όλα τα ένδικα μέσα και μετά τον κύριο Λοβέρδο. Λοιπόν, θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε το θέμα, να δώσουμε μία έκτακτη είδηση. Τώρα στείλε μία από τι πιο έγκυρε. Δημοσιογράφους του χώρου, του οικονομικού ρεπορτάζ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να δώσουμε και το τιτλάκι, το δίνει. Μπράβο. Πού να δώσω τα 32 μέτρα, κύριε Κορονέ, που είναι το στούντιο εδώ. Λοιπόν,
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξετάζει την περίπτωση να ανοίξει επίσημη έρευνα σε βάρος της γερμανικής Deutsche Bank για την υποτιθέμενη αγορά κάποιων δικό της χρεογράφων χωρίς έγκριση, δήλωσαν σήμερα δύο πολύ σοβαρές πηγές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η υπόθεση αυτή γίνεται γνωστή την ώρα που η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα προσπαθεί να βελτιώσει τη φήμη της μεταξύ των επενδυτών, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά και για την οικονομική της κατάσταση, και τη σχέση της με τους ρυθμιστικούς φορείς ύστερα από χρόνια παρατυπιών. Εάν η τράπεζα κριθεί ένοχη για παραβίαση των κανόνων, θα ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω. Αυτά, ναι. Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω ότι απλά... Deutsche Bank έχει προχωρήσει στις παράνομες πρακτικές, δεν το δέχομαι. Λοιπόν, πίσω από τα σύννεφα. Μία... Πίσω από τα σύννεφα, ρε παιδιά, και εγώ εντάξει, τι να κάνω. Γιατί ρε παιδί μου, παιδί, πάντα... Η γερμανική τράπεζα αυτή που μου το δάχτυλο να κάνω. Οι Γερμανοί πάντα τέτοια. Είναι, ξέρεις, είναι προσεκτικές αυτά. Να το ναι, είμαστε γεράσαμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, εδώ πάλι. Σε από αυτό το τηλεοπτικό σταθμό και πριν από 4-5 χρόνια, από το οικονομικό κανάλι εδώ τότε, μαζί είχαμε μαζί, ήμασταν, σηκώναμε, είχαμε σηκώσει πολύ δημοσιογραφικά το συγκεκριμένο θέμα, να θυμίσω ότι η Deutsche Bank, θα το πω τώρα έτσι ακριβώς όπως είναι, είναι όμηρος του αμερικανικού παράγοντα εξαιτίας ξεπλήματος βρώμικου χρήματος στη Λετωνία, αλλά και στον τομέα της στη Ρωσία. Όλα αυτά υπάρχουν σε ένα σιρτάρι. Όχι το ΑΕΡΕΣ, έχει προχωρήσει στην Αμερικανική δικαιοσύνη. Δεν ξέρω πότε θα το τραβήξουν οι Αμερικανοί. Το ανοίγουν, το κλείνουν ανάλογα με τις περιπτώσεις. Πάντως, δεν είναι λίγα αυτά τα οποία υπάρχουν στα συρτάρια για την γερμανική κεντρική, για τη γερμανική τράπεζα, την Deutsche Bank. Λοιπόν, αυτή είναι και η είδηση των τελευταίων, λεπτών. Να πάμε λίγο σε ανάλαφρα, λέτε. Ναι, μετά από αυτό, ναι. Λοιπόν, από αυτό, γιατί μας έχει κάνει και εμάς τη ζωή μαύρη. Το βαρύναμε σήμερα λίγο παραπάνω. Πριν όμως θα μας δώσει ο κύριος Θάνος, να προσέξετε, και να προσέξετε το Σάββατο, έτσι είναι, γιατί... Το Σάββατο. Σάββατο. Το Σάββατο. Που μας έρχεται, το ερχόμενο, ναι. Ο κύριος Θάνος θα μας δείχνει και τα ανάλογα πλάνα. Έρχεται ένας τεράστιος αστεροειδής. Τώρα μην πάρετε τους δρόμους και τα βουνά. Εντάξει, εδώ στο στούντιο. Στο μέγεθος, ελπίζω ντέπι να είναι προς την περιοχή εκεί, προς τη δικιά σου την περιοχή. Λοιπόν, προς τα εκεί, παλικάρι μου. Λοιπόν, ένας τεράστιος αστεροειδής. Λοιπόν, δεν είναι αυτός, περίπου αυτός είναι. Αυτό είναι από ταινία τώρα. Αυτό είναι από ταινία, 37 μέτρα, δεν βρήκε ο Βαγγέλης, άλλη τι να κάνει. Στο μέγεθος του Αγάλματος Ελευθερίας είναι 37 μέτρα περίπου. Θα πλησιάσει επικίνδυνα κοντά στη γη το Σάββατο. Ελπίζω να πάει προς το σπίτι της Ντέπη, να μην έρθει προς τα δω. Θα τη φιλοξενήσουμε την Ντέπη αλλού. Τι θα βρείτε από την Ντέπη να φιλοξενήσετε? Ανακαλύφθηκε πριν από μια εβδομάδα η NASA, τα λέει όλα αυτά, είναι στην επικαιρότητα στις τελευταίες μέρες. NASA ή οι φίλοι μας από την NASA? Όχι, οι φίλοι μας. Του Βαγγέλη. Χαρακτηρίστηκε ως αντικείμενο κοντά στη γη. Το τμήμα της NASA που μελετά τα αντικείμενα κοντά στη γη, έτσι τα λέει, αποκάλυψε ότι ο βράχος έχει μήκος μεγαλύτερο από 37 μέτρα και διάμετρο 84 μέτρα. Μεγάλη πέτρα δηλαδή. Πού έρχεται, το κοντά στη γη. Θες να σου πω, θες να πάω να δω και να σου πω. Βασίλη, κοντά στη γη τι εννοούμε. Τι γίνατε, αυτό λίγο μπορείς να μας το εξηγήσεις. Κοντά στη γη, τώρα θέλετε να κάνουμε μια γρήγορη σπάστα ρεκόρ τηλεθέασης, θα βάλουμε και τις ταινίες, θα είναι όλοι σαν τις παλιές εγώ που έκανα Κώστας Καρδαβέλας. Τι ώρα περίπου. Τα ξημερώματα. Θα σε φιλοξενήσουμε αλλού. Να περάσει προς τα εκεί, πάει προς το βουνό. Λοιπόν, εξηγεί η NASA ότι. Πες το ευθέως, εντάξει. Να μην ανησυχούμε, λέει, για το πέρασμα του 19, καθώς είναι σύνηθες φαινόμενο, ακόμα και τέτοιου μεγέθους αντικείμενα να περνούν ξιστά από την επιφάνεια της. Πόσο ξιστά, ρε Γιάννη? Αυτό είναι η ερώτηση. Ξιστά. Ξιστά. Μείνοντα στην τροχιά τη γη, οτιδήποτε. Από το... Θα το πάρουμε χαμπάρι το αεράκι αυτό το ξιστά. Θα μα πάρει τα μαλλιά, δηλαδή. Καλό κακό. Είναι, ότι άμα μπει κάτι στην τροχιά τη γη, την επηρεάζει και τα λοιπά. Ναι. Δεν είναι, αλλάζουν τα καιρικά φαινόμενα. Αυτό τι είναι, Βαγγέλη, τι είναι. Είναι από άλλη ταινία. Είναι από άλλη ταινία. Αυτό είναι 2012, τότε που ήταν η προφητεία, ότι θα διαλυθεί ο κόσμος. Λοιπόν, εντάξει. Ωραία, εντάξει, μην το. Εντάξει, να τηλεφωνηθούμε και εσύ για πρωί. Να τηλεφωνηθούμε και λέγε, το βράδυ. Την NASA τη σεβόμαστε. Σε κανένα υπόγειο να κοιμηθούμε το βράδυ, το Σαββάτο, τίποτα. Λοιπόν, εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα το θέμα. Να δείξουμε τη φοιτήτρια. Η φοιτήτρια. Ποια φοιτήτρια? Τόση ώρα δεν έχει μιλήσει για το Champions League. Παίζει απόψε ο Ολυμπιακός. Μόλις θα τελειώσουμε το πρώτο κομμάτι. Δεν θα σοβαρευτείς. Θα δώσουμε. θα την ακούσουμε. Θα δώσουμε τα γκολ με αραβική μετάφραση. Δεν μπορούμε να τα παίξουμε διαφορετικά. Ναι. Είναι όλα τα γκολ της χθεσινής μέρας στο Champions League. Είναι 5,5 λεπτά. Θα το δείτε. Λοιπόν, τώρα, από την αρχή το βίντεο. Αυτή η φοιτήτρια
στη Μεγάλη Βρετανία, έχει βρει μια ιδιαίτερη φόρμουλα. Ψιθυρίζει, κάνει διάφορα βίντεο στο YouTube. Έχει, δεν ξέρω, εκατοντάδες χιλιάδες followers. Έχει βάλει διαφήμιση και βγάζει περίπου 50.000 το χρόνο, όμως, επειδή μιλάει ψιθυριστά. Θέλεις δίπι να σου το πω, αντί να κάνεις σχόλια, σκέψου καμιά τέτοια ιδέα να βγάλουμε τίποτα λεφτά. Άκου πως τα λέει. Παιδιά, αντί να γράφω και να μετράζουνε. Λοιπόν. Έτσι, από αυτό λοιπόν, το πράγμα. Μέχρι στιγμή δεν έχει πει τίποτα πάντω. Όσο ακούσαμε, δεν είπε τίποτα. Έτσι, σουμένο, perfect. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πάνε την ακολουθούν γιατί του αρέσει και φωνή. Ηρεμούν, λέει. Κάποιοι τη βάζουν λέει, το βράδυ πριν κοιμηθούν, τη βλέπουν. Αυτή παίρνει διαφήμιση. Παίρνει λεφτά. Σταματήστε να σχολιάσετε, να κάνετε πλάκα. Βρείτε κάτι τέτοιο. Βρείτε μια πατέντα. Έτσι. Να βγάλουμε κανένα χορηγό, να κάνουμε αυτό, να βγάζουμε πιο εύκολα. Να μιλάμε όλοι ψιθυριστά από εδώ. Δεν ξέρω, δεν μου σκέφτεται πάλι. Τώρα τι, η φοιτήτρια πόσο παραπάνω μυαλό έχει. Φαίνεται ότι έχει παραπάνω. Μάλλον πρέπει να έχει, εγώ συμφωνώ. Αυτοί που την ακολουθούν πόσο μυαλό έχουν λοιπόν. Πόσο δηλαδή. Εντάξει, κατά, λέει, βγάζει και αφέντος λέει θα βγάλει πολύ περισσότερα γιατί έχει βγάλει και νέα βιντεάκια πολλά. Δούλεψε όλο το καλοκαίρι. Έχει βγάλει ένα σκασμό λεφτά, αλλά μάλλον το έχει χάσει το μυαλό. Ελά, Γιάννη. Λοιπόν, πάμε στο Γκάδο με τα πιτσιρικάκια. Αυτό είναι πολύ διασκεδαστικό, το βρήκαν. Είναι δύο πιτσιρίκια, πάλι εκατομμύρια χτυπήματα στα social media, τα οποία παίζουν με ένα κάδο. Δεν θα μιλάω εγώ, δεν χρειάζεται, πάμε να το βλέπουμε. Βρείτε το. Ήρθα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε γιατί προσπαθούμε να κάνουμε και τις επικοινωνίες εδώ. Θα το κάνετε τέτοιο, θα το κάνετε στο κάδο, θα πας και πρέπει να κάνετε αυτό. Αυτό να το κάνουμε με ενήλικους, θα τα καλύτερα, θα βγάζαμε κάτι. Πρέπει μεγάλο κάδο. Έκανε εκατομμύρια πήματα. Δεν μπορνάνε. Δεν μπορνάνε. Τι να ξέρω, αυτό ρωτούσα τον Βαγγέλη αν ήρθαν τα μηνύματα από το ανάλογο βίντεο για να δει πόσοι παρακολουθούν αυτή την ώρα αυτό το βίντεο. Πριν από δύο ώρες ήταν, πόσο ήταν. Ήταν, λέει, 14.000 άτομα που έβλεπαν ταυτόχρονα, ταυτόχρονα εκείνη την ώρα. Καταλάβατε τι γίνεται. Τώρα έβαλε και ο μπαμπάς διαφήμιση εκεί. Ο μπαμπάς. Τι γίνεται. Άλλος με 50.000 και ο μπαμπάς μετά από την φοιτήτρια. Παραπάνω θα έχει βγάλει. Άλλη μιλάει ψιθυριστά. Εδώ έχει και ένα ρίσκο μεγαλύτερο τέλος πάντων για τα παιδιά. Ξέρεις, κάτι παραπάνω θα φτάσει 18 χρονών ή ο ένας ή ο άλλος, θα εμφανιστεί η μαμά του, θα του πει... Πάρε αυτό την επιταγή. Θυμάσαι τον κάδο με το κεφάλι τότε που κάνατε. Το καρούμπαλο τα λεφτά, λεφτά της διαφήμισης από τον κάδο. Αν το θυμάται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το διασκεδάζουν όμως. Πήγε σε reality. Πάμε να δούμε την κυρία, η οποία 66 ονών. Δεν τα πήγε καλά. Να δούμε τη σκηνή. Και αυτό πάλι πάρα πολλά χτυπήματα. Α, το δούμε από την αρχή, όχι έτσι. Το έσπασε. Έπεσε. Αμάν. Δεν έκανε. Κι όμως υπάρχει ακόμα και στην πιο άσχημη στιγμή. Θα βγάλει και αυτή από τους followers. Υπάρχει κόσμος που μπαίνει και το κοιτάει. Δηλαδή αυτό είναι και ένα. Θα μου πεις. Εντάξει, πάντα όλα αυτά τα. Προκαλούν το ενδιαφέρον εκεί στα αποπάτσια. Είναι γενικά πάντως στο YouTube αυτές οι κωμικές καταστάσεις, τα ατυχήματα κυρίως που δεν έχουν κακή κατάληξη. Ναι, είναι. Κάνουν χτυπήματα που λέμε. Είναι τόσο μεγάλη βαρεμάρα μας που βλέπουμε τα πάντα. Αποπλακωνόμαστε. Εγώ μπαίνω, ναι, κάποιος κολλάω. Και έχει πάει όπως να κοιμηθείς. Τέσσερις ώρα, πώς πήγε τέσσερις ώρα, παιδιά, αφού δεν είδα και τίποτα. Με αυτά και με αυτά. Τι βλακεία υπάρχει στον κόσμο. Πάμε παρακάτω. Τα περίεργα, τα πιο μακριά πόδια, όχι τα περίεργα, τα περίεργα είναι. Πάμε να το δούμε.
Από τη Ρωσία μας έρχεται η κοπέλα. Α, το είδες. Δεκτό. Από τη Ρωσία τα θα είναι μακριά από είναι τα πόδια. Από τη Ρωσία με αγάπη. Κοίταξε τώρα. Είναι... Κοίταξε. I can never find any that fit me. Και δεν είναι μόνο ότι είναι ψηλή. Είναι από τη μέση και κάτω. Είναι... 60 πόντους. Ναι. Το κοίταξε πόδια. Εννοείσαι ότι τα πόδια σε σχέση με τον κορμό. Δυσανάλογα με τον κορμό, πολύ μεγάλα είναι πόδια στη συγκεκριμένη πάντα. Κοπέλα. Είναι ψηλή, αλλά είναι δυσανάλογα και με τον κορμό. Κοίταξε πόσο ψηλή είναι. Ναι, και δυσανάλογα. Για βασκεμπολίστρια και μέσα. Αν δεν έχει παίξει. Δεν νομίζω. Σας δημιουργεί κάτι έτσι να το δείτε. Ναι, νομίζω πως όχι. Μάλιστα. Τη μετράνε εκεί, δεν το κάνω κλπ. Πάλι... Και έχει περιθώριο κι άλλο, ποιος ξέρει, πόσο χρόνο να είναι, να έχει περάσει τα 18. Πιθανώς. Είναι 15 χρονών. 15. Είναι 15 χρονών, οπότε καταλάβει. Άρα έχει περιθώριο. Όταν η Γιάννη θα φτάσει 18, μπορεί να έχει φτάσει περίπου στα 3,5 μέτρα, έτσι πως πάει, το πέντε, ζωή να έχει. Τι να σου πω, τι να σας πω, κοιτάξτε τώρα. Να, το παίζει μπάσκετ, παιδιά. Λογικό είναι τώρα. Λοιπόν, με τους γονείς και λοιπά, αλλά και ο μπαμπάς τον είδα ψηλό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Κροάτες να νουρίζουν μωρό. Οι Κροάτες είναι και σαν φιλάθλοι όπως και πολλοί άλλοι, όπως και τη Τότεναμ. Έχουν έρθει στη Τότεναμ απόψε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όπως και τη Τότεναμ. Αυτό η ώρα είναι ο αγώνας. Κρίσιμος αγώνας. Ο πρώτος αγώνας του Τσάμπιονς Λιγκ. Προβλέψεις γρήγορα πριν το δούμε. Τώρα δεν έχει πει τίποτα. Θα πούμε σε λίγη ώρα και θα πούμε για τον Ολυμπιακό και λοιπόν. Δεν θα πούμε. Μην ακούσε εδώ που ακούγονται. 3-1 θα κερδίσει ο Ολυμπιακό. Ναι, εγώ δεν είπα τίποτα. Θα σε φιλήσω αύριο, όχι τώρα. Λοιπόν, 1-0. Καλά, σκεφτείτε τι προβλέψεις θα κάνουμε. Πάμε να δείξουμε τους Κροάτες. Πήγαν σε ποδοσφαιρικό αγώνα, σταματήσαν σε ένα πάρκο, βρήκαν ένα μωρό. Εντάξει, είχαν πιει κάποιες μπύρες παραπάνω και αρχίζαν να τον ανουρίζουν το μωρό. Κοιτάξτε το, μετά λέω εγώ, να το ακούμε. Βγάλτε το. Λοιπόν, Κροάτες πριν ή μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί. Πολύ καλό. Ήταν καλό το βιντεάκι. Λοιπόν, αύριο τα σπουδαία, 5 ώρα το απόγευμα, θα κρατήσουμε τον κύριο Κοροναίο. Σε λίγη ώρα θα είναι ο καθηγητής ο κύριος Κώστας Μελάς και ο Σταύρος Ολιγερός, αγαπητός εκλεκτός συνάδελφος και δάσκαλος, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Λοιπόν, θα ανοίξουμε όλα τα γεωπολιτικά. Θα ξεκινήσουμε από τους Χούθη με τα ντρόνς εκεί, τους κρούς, θα δούμε τι ήταν με τον βομβαρδισμό των δηληστηρίων. Τη Αράμκο, Σαουδική Αραβία, υπάρχει παγκόσμια αναστάτωση. Θα πάμε στο μεταναστευτικό, θα πούμε διάφορα, πάμε και στην Τουρκία. Λοιπόν, όμως, έχουμε τις προβλέψεις. Θα δείξουμε το βίντεο με αραβική μετάφραση, ναι, ναι. Μας το χρεώσετε. Είναι τα χθεσινά της γκολ στο Champions League. Σήμερα έχουμε σημαντικούς αγώνες, με κυριότερο σε δύο ώρες. Δύο ώρες από τώρα, στο στάδιο Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Τότεναμ, ο πρώτος αγώνας ελληνικής ομάδας. Τα παραδέκα θα το κλείσουμε. Προβλέψεις. Μην ακούγονται, να κλείστε, δεν έχει μικρόφωνο κι αλλιώς. Ο συνάδελφος, ο Ζακ και οι άλλοι εδώ που λένε ότι είμαστε πάντα. Τι είμαστε τον πάντα. Άκουσες τι είπε. Όχι, δεν άκουσα. Δεν πειράζει. Δεν έχει μικρόφωνο γι' αυτό. Θα στραγωγηθεί άμα τα ακούσει και εσύ και τέπη. Τι είναι με την Τότεναμ. Όταν υπάρχει μια μερίδα στην Ελλάδα, εμείς είμαστε πάντα με την ελληνική ομάδα. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά υπάρχει μια μερίδα φιλάθλων, τον βλέπεις που συνεχίζει, που είναι πάντα απέναντι στον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα. Αντιολυμπιακή με λίγα λόγια. Ναι, τον ακούς. Ευτυχώς δεν ακούγεται. Εντάξει, λοιπόν, ευτυχώς. Όμως... Δεν κουνάει σε Ντόνι, φαίνεται. Απορριβόρητος. Λοιπόν, κρίσιμος ο αγώνας, είστε αισιόδοξοι και οι δύο. Εσύ, Νίκο, τι ομάδα είσαι. Ολυμπιακός. Α, και οι τρεις Ολυμπιακοί. Μπράβο. Και εγώ είμαι πανετολικός. Συγγνώμη, τι θα έπρεπε, δηλαδή, τι θα καλούσες σε αυτό το πάνελ. Εστικτοδός το έκανε. Εστικτοδός του βγήκε, δεν το έκανε. Ναι, υπήρχαν, ναι. Αν το είχε μελετήσει, θα έκανε άλλη πρόταση. Περιμένατε ποτέ σε ένα πάνελ να είναι κάποιος πανετολικός και όμως είναι. Μια μικρή, ο αρχηγός μας. Έχω μια μικρή αισιοδοξία, η οποία
Πανέμορφο αγρίο. Εγώ με το Βασίλη αρχίζουν και τον βλέπουν με συμπάθεια το πανετολικό τώρα. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ το ίδιο. Δεν προσπαθούσα ιδιαίτερα στον ομάδο. Είστε αισιόδοξοι, έτσι. Εντάξει, διατηρούμε μια μικρή αισιοδοξία γιατί έτσι πρέπει να είναι. Εγώ είπα γκολ-γκολ γιατί εντάξει, χωρίς σε μένα είναι δύσκολο να μην φάμε γκολ. Γι' αυτό θα βάλουμε δύο ή τρία εμείς. Λοιπόν, πάμε. Στα γκολ με αραβική μετάφραση. Δεν έχουμε δικαίωμα να τα παίξουμε διαφορετικά. Διάλειμμα. Και επανερχόμαστε με τον Κώστα το Μελέκα και Σταύρο τον Λιγερό. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε. أول هدف نادي سانيسا بيدرسبوري مشاهدينا الكرام على بعد خمس دقائق من نهاية شوط المباراة الأول صار دار الإيراني يتمكن من افتتاح باب التهديف هذا الموسم ميفيس ديباي ديباي جول جول التعادل التعادل من قدم هولندية ميفيس ديباي ينجح في إدراكها ستانشو نيكولاي ستانشو هي أوليانكا أوليانكا أوه خطيرة يا ولد على الإبداع في اللقطة الماضية هل هناك راية وتسلل أوليانكا أمامنا لكن كرة القوية اللي تسددت أمامنا هنا والفولو والمتابعة من أوليانكا في اللقطة الماضية وجماهير سلافيا براغ أمامنا هنا لا تصدق هذا الهدف لكن تصدي رائع من هانانوفيتش ثم الفولو والمتابعة والنتيجة واضحة طبعا على زهانج وعلى رجال نادي الانتر أمامنا هذه الفرحة والسعادة الجميلة تغير ولكن الكرة اللي أمامنا في العارضة كرة في العارضة باريلا يا الانتر هي للانتر هي التعادل سنسي يسدد ترتد الكرة بالعارضة ويسجل أمامنا هنا الوافد الجديد نيكولو باريلا في هذه اللقطة هدف جميل هو سجل الحكاية في ثواني ودقائق يمشي مرتز وجول جول راتد النابولي راتد الميستر كارلو رغم محاولة أدريان نابولي في صدارة الحدث ونابولي في حديث المباراة ونابولي في أحداث الشامبيونز يورغان كلوب يتأثر ويحتاج والكرة خطيرة ويمشي لورينتي والثاني الهدف الثاني خلاص خلص عليهم لورينتي راهنت على لورينتي في تعليقي وفي كلامي وقلت ستأتي الكرة والاثنين وبالراس جاته كرة الراس الكروس والهدف الأوروبي بلمسة برومس برومس يسجل سجل هدف التقدم للفريق الممتع والمقنع والرهيب أجاكس أمستردام العجيب برومسي يعلن عن تقدم مفريكا من خلال والموسم الماضي السيمي فاينل تشامبيونز ليج فرصة ثاني والهدف الثاني هذه المرة كرة مكسيكية عن طريق الفارس يا ولد الفارس من زاوية صعبة معقدة ولكن خادع بها ميميون ويمنع فريق أجاكس أمستردام ثاني الأهداف في هذه الأمسية ثنائية والهدف الثالث هذه رصية من باليا بيكو رصية أرجنتينية في سقف المرمى تمنح الثلاثية للفرقة الأولمبية باليا بيكو يخليها 3-0 والفريق الهولندي الآن أصبح في تاريخ مفتوح ليسجل الانتصار الأول وبحصة كبيرة 3-0 الكرة بتعود مرة ثانية أخرى فرصة ما زالت والتصويب جول بتخصص فيرنر في بطولة دوري أبطال أوروبا هو من سجل لفريق لايبزيغ وهو الكرة بتعود مرة ثانية أخرى هنا تمريرة حاضرة ممتازة الثاني جول تيمو فيرنر لكن هناك شك ويني وبراس وتسويف جول شان النار فريق الاتحاد في هذا المشوار جول الاتحاد المتعدي في الرياض متوي هي التسويبة اتحادية لا
and a goal! Goal! Shuada! Shuada! Shanan Hinan! Yan Hinan! Shamanik Shaman! Tananik Tanal! El Azraq Humuruan El Al! بمهمة الرجال كاريو البيروفي اليوزع جول جول فاناتيو ساري فاناتيو ساري الهلال شمالك شمال الهلال تنالك تنال على بدري Λοιπόν, επανήλθαμε με τον Γιάννη τον Κοροναίο και έχουμε μαζί μας δύο εκλεκτούς κυρίους. Θα ξεκινήσουμε από τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Μελά, φίλο πολλά χρόνια και των εκπομπών μας και τον δάσκαλο, τον Σταύρο τον Λιγερό, από τους πιο πολυγραφότατοι και οι δύο, από τους μεγαλύτερους Έλληνες δημοσιογράφους, έτσι δεν είναι, και αναλυτές. Όχι, δεν είναι έτσι. Ναι. Τα λες λόγω ηλικίας. Όχι, δεν τα λέω. Ο μεγαλύτερος είναι και ο καθηγητής. Αλλά επειδή ο καθηγητής θα είναι σεμνός, τώρα θα πει όχι, μου λες έτσι, θα του πω αμέσως με πρόλαβες. Λόγω ηλικίας το λέω καθηγητή. Έχω το θάρρος και στο Λιγερό και, και με τον Γιάννη τον Κοροναίο και στον Κώστα τον Μελά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από πού, να ξεκινήσουμε λίγο από την οικονομία και μετά να πάμε στα γεωπολιτικά ή να ξεκινήσουμε από το. Πάμε στην οικονομία. Πώς βλέπετε την κατάσταση μέχρι. Όχι, να πούμε, Βασιλή, αν μου επιτρέπει, το. Το θέμα της αναταραχής που έγινε με το πετρέλαιο, με τη Σαουδική Αραβία και αυτό. Θα βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα, να θυμίσουμε. Το οποίο έδειξε μια, δημιούργησε μια μεγαλύτερη αναταραχή και αμέσως ξεσηκώθηκε ο κόσμος. Πάμε σε ένα ενεργειακό πόλεμο, το πετρέλαιο θα φτάσει στα 150. Άλλοι λέγανε τρίτο παγκόσμιο, λοιπόν, τέταρτο, πέμπτο. Νομίζω ότι καταρχάς πρέπει να είμαστε λίγο συγκρατημένοι και να μην βγάζουμε, να μην κάνουμε προβλέψεις. Εκτός αν θέλουμε να εξυπηρετήσουμε αλλότρια συμφέροντα σε αυτή τη φάση. Μάλιστα. Διότι υπάρχουν και τέτοια συμφέροντα, πιθανόν όχι στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως. Ναι. Υπάρχουν συμφέροντα που προσδοκούν σε μια μεγάλη αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Νομίζω ότι και σήμερα υπάρχει μια βελτίωση, έτσι, μια προσαρμογή της τιμής. Mm-hmm. Μετά την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας ότι σε τρεις εβδομάδες θα είναι έτοιμη να προσφέρει πάλι την ίδια ποσότητα, την ίδια ποσότητα πετρελαίου. Επομένως, έχω την εντύπωση ότι η κατάσταση όσον αφορά την τιμή του πετρελαίου και γενικότερα όλα αυτά τα θέματα, τα οικονομικά εννοώ, κάπως θα εξισορροπήσει, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσει να υπάρχει μια εγγενής αβεβαιότητα για τις εξελίξεις τις μελλοντικές. Ο Σταύρος ο Λιγερός, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχουν εξαιρετικές αναλύσεις και για το συγκεκριμένο θέμα στο slpress.gr και στο site της Νέας Σελίδας. Θα βρούμε και τα άρθρα του, και του Κώστα του Μελά εκεί και του Σταύρου του Λιγερού και όχι μόνο. Να θυμίσουμε ότι ήταν οι Χούθοι, οι αντάρτες από την Ιεμένη. Οι Χούθοι, ναι. Οι Χούθοι ή Χούθοι. Χούθοι, Χούθοι. Χούθοι, ναι. Εμείς το έχουμε περάσει. Χούθοι. Χούθοι, Χούθοι. Χούθοι είναι, Χούθοι είναι το πιο σωστό ίσως, αλλά ναι, τώρα... Που είναι φιλοϊρανοί. Από το Χούθοι τους ξέραμε. Ναι. Θα μας πει, Σταύρο, εσύ, φιλοϊρανοί που χτύπησαν... Που... Στη Μέση Ανατολή... Ναι. Το δόγμα παίζει πάρα πολύ σημαντικό, το θρησκευτικό δόγμα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι σχεδόν ισοδύναμο της εθνότητας, για να μην πω ότι είναι Σουνίτες, πιο σημαντικό. Σιήτες. Είναι Σιήτες λοιπόν οι Χούτι, όπως είναι η Χεσμπολά στο Λίβανο και άρα υποστηρίζονται από, από το Ιράν. Αυτό που είπε ο Κώστας είναι ακριβές, γιατί μιλάμε για το 5% της παγκόσμιας παραγωγής. Όμως οι αγορές δεν αντέδρασαν φοβικά μόνο επειδή για ένα χρονικό διάστημα όσο θα πάρει η επισκευή των εγκαταστάσεων ότι υπήρξε αυτή η απώλεια. Θα μπορούσε άλλωστε να καλυφθεί και από στρατηγικά αποθέματα και από αύξηση παραγωγής άλλων χωρών. Αυτό που έχει σημασία και νομίζω ότι προσφέρεται για την εξαγωγή συμπερασμάτων
είναι ότι μια αντάρτικη οργάνωση, η Χούτι, που υποστηρίζεται βέβαια από το Ιράν, αλλά μιλάμε για μια αντάρτικη οργάνωση, η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Σαουδική Αραβία και τους συμμάχους τους, δηλαδή με μια σειρά από κράτη της περιοχής, καταφέρνει ένα τέτοιο πλήγμα με ντρόουν. Αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια όχι μόνο όσον αφορά το παρόν, αλλά και το μέλλον. Δηλαδή τη δυνατότητα να πληγούν και άλλες εγκαταστάσεις στο μέλλον, άλλωστε οι ίδιοι Χούτι είπαν ότι προτίθενται να πράξουν κάτι ανάλογο, άρα μπορούμε να πούμε ότι εωρείται, επικρέμεται μία απειλή για μία, σε μία περιοχή η οποία, όπως και να το κάνουμε, τροφοδοτεί κατά ένα ποσοστό, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το νούμερο, την παγκόσμια αγορά με πετρέλαιο. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, μόνο η Σαουδική Αραβία και μόνο οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Είναι και το γεγονός ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει μία ανάφλεξη που θα συμπεριλάβει το Ιράν επίσης. Και όταν συμπεριλάβει το Ιράν, γενικέρα, επειδή δεν είναι εύκολος αντίπαλος το Ιράν, μπορεί να πάμε και σε καταστάσεις οι οποίες θα αγγίξουν συνολικά τη Μέση Ανατολή. Οπότε πραγματικά τότε, ό,τι και να κάνουν οι άλλες χώρες, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή θα υπάρξει πετρελαϊκή κρίση. Απλά, Γιάννη, το λες αυτό που θέλεις. Απλά να πω ότι αυτά βλέπουμε στην εικόνα, το βλέπατε και πριν τη νύχτα. Είναι από περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά το χτύπημα στο μεγαλύτερο εργοστάσιο. Αυτό είναι παραγωγής πετρελαίου στον κόσμο, το πρώτο. Της Αράμκο. Ναι. Και μετά ήταν το άλλο 180 χιλιόμετρα μακριά. Η εικόνα που βλέπετε ήταν από 30 χιλιόμετρα μακριά που φαίνεται η φωτιά. Και αυτό είναι από 30 χιλιόμετρα μακριά. Λοιπόν, πάμε. Γιάννη, συγγνώμη. Έτσι, αυτά που έλεγε ο Σταύρος και ως συνέχεια. Εντάξει, το χτύπημα είναι από μόνο το εντυπωσιακό πραγματικά για αυτά τα στοιχεία ότι ήταν μια αντάρτικη οργάνωση, ουσιαστικά καταφέρνει ένα τέτοιο πλήγμα. Απ' την άλλη όμως είναι και οι συνέπειες. Τώρα βλέπουμε, αρχίζει πάλι η διελκυστίντα, τραβάνει το σκηνή Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της του ΟΗΕ, της συνέλευσης του ΟΗΕ. Βλέπουμε ότι είχαν η ηγεσία του Ιράν, σκέφτεται αν θα πάει κτλ. Μήπως είχαν και όλες οι πλευρές, βασικά οι δύο, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, μήπως είχαν προετοιμαστεί για μια τέτοια κατάσταση πάλι, θέλαν μια αφορμή για να τεντώσουν πάλι λίγο το σκηνή. Δηλαδή, βλέπεις και από τις δύο μεριές ότι υπάρχει μια διάθεση να δημιουργηθεί ένα κλίμα πολεμικό. Αν μου δεν ότι υπάρχει μια τέτοια πρόθεση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό συνάδει με την δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ που είπε ότι τα βλήματα προήλθαν από το Ιράν. Άρα βλέπουμε ότι συνεχίζει τη συγκεκριμένη πολιτική του Τραμπ έναντι του Ιράν, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα τετελεσμένο προσωπική κατάσταση. Όμως, όπως πολύ σωστά είπε ο Σταύρος Λιγερός προηγουμένως, είναι πολύ δύσκολο, είναι δύσκολος αντίπαλος το Ιράν. Δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου. Να το κάνεις εχθρό και να τον πας σε πολεμική. Ναι, εχθρό τον έχεις κάνει, αλλά είναι δύσκολο τώρα να το χωρίσεις. Να πούμε και γιατί είναι δύσκολο στρατιωτικά, θα τα γράφουν. Γιατί μετά από τότε που έπεσε η οικογένεια Παχλεβίου, ο Σάχης, οι Αγιατολάχα έχουν σκάψει όλη την... έχουν υπόγειες εγκαταστάσεις σε όλο το κομμάτι που συνορεύει με τα Εμιράτα. Έχει δηλαδή στρατιωτικές εγκαταστάσεις όχι μόνο στην επιφάνεια και κάτω από τη γη. Και όχι μόνο αυτό, έχει δικιά της τεχνολογία, στρατιωτική τεχνολογία, πάρα πολύ σοβαρή. Και επίσης να αναφέρουμε σε αυτό που ακούστηκε πριν, συγγνώμη που σας διέκοψα, ότι το CNN μετέδωσε χθες και έχει τη δικιά του σημασία, μπορεί να παίζει λίγο και στον πόλεμο της προπαγάνδας που υπάρχει. Επικαλούμε ένα αξιωματούχο του Πενταγώνου ότι οι Αμερικανοί στρατιωτικοί διατάχθηκαν να φτιάξουν σχέδιο επίθεσης στο Ιράν. Αυτό όμως περισσότερο είναι για την προπαγάνδα και σήμερα πήγαν, γιατί στο Ιράν δεν υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις με τους Αμερικανούς. Τα αμερικανικά συμφέροντα τα εκπροσωπεί η Ελβετία. Πήγε Ιρανός αξιωματούχος στην Ελβετική πρεσβεία και τους είπε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τα χτυπήματα. Να καταγραφεί και μας εμπλέκεται. Όλα έχουν τη σημασία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αυτό πια είναι επιβεβαιωμένο πέρα από τις προπαγανδιστικές δηλώσεις ότι το πλήγμα προήλθε από τους Χούτι, όχι από το Ιράν. Ναι. Τώρα, το ότι οι Χούτι υποστηρίζονται από το Ιράν, ότι ενδεχομένως τους έδωσαν
κάποια τεχνογνωσία ή κάποια οπτικά συστήματα, ναι. Υπογείως μπορούμε να το υποθέσουμε βασίμως. Εγώ θέλω να πω κάτι για τις ΗΠΑ. Ακούστε, υπήρχε μια στρατηγική από την πλευρά της Ουάσιγκτον, από την πλευρά της Προεδρίας Τραμπ. Η στρατηγική αυτή είχε ονομαστεί η στρατηγική της μέγιστης πίεσης. Στόχος ήταν να αποσταθεροποιηθεί το καθεστώς του Ιράν μέσω των πολύ αυστηρών οικονομικών κυρώσεων. Ο Μπόλτον ήταν εισηγητής της και μάλιστα ζητούσε το επόμενο βήμα να είναι ο βομβαρδισμός ευθυγραμμιζόμενος πλήρως με τον μέχρι τώρα Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είναι γεράκι στην περίπτωση αυτή. Είδαμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ μπήκε σε αυτό το μονοπάτι, κατήγγειλε τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο προκάτοχός του, Ομπάμα, για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το οποίο ήταν προϊόν μιας μεγάλης διπλωματικής διαδικασίας, και μπήκε στην λογική της επαναφοράς των κυρώσεων και στη λογική αυτή για την οποία μίλησα, τη στρατηγική δηλαδή της μέγιστης πίεσης. Αυτό παρολίγο να οδηγήσει σε έναρξη εχθροπραξιών, δηλαδή να βομβαρδιστούν. Ξέρουμε μία περίπτωση, οι πληροφορίες λένε πως υπάρχουν άλλες δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, όπου ο μηχανισμός, ο πολεμικός μηχανισμός των ΗΠΑ κινήθηκε για να αρχίσει η επίθεση εναντίον του Ιράν. Και σταμάτησε στο παραένα. Με εντολή Τραμπ. Και ξέρουμε ότι ο Τραμπ υποχρέωσε τον Μπόλτον σε παρέτηση. Του έδειξε την πόρτα της εξόδου. Ο Μπόλτον ήταν ο σύμβουλος. Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, βασικός παίκτης στην περιοχή, γνωστός νεοσυντηρητικός από το παρελθόν. Από τον Μπούς στην Ορία. Ναι. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί μαζί με μια σειρά άλλων ενδείξεων που δεν, για την οικονομία της συζήτησης δεν τις αναφέρω, ότι ο Τραμπ έκανε δεύτερες σκέψεις. Έφτασε στο παραένα, είδε ότι η μπλόφα, ας το πούμε, η απειλή δεν πιάνει τόπο και αντί να υποχωρήσει το Ιράν, ενισχύθηκαν οι σκληροπυρηνικοί του καθεστώτος με αποτέλεσμα να δυσκολέψει η κατάσταση και έκανε πίσω αυτός. Άρα είναι παγιδευμένος στο ιρανικό, ας πούμε, λαβύρινθο. Πολιτικά. Και βλέπουμε ότι έφτασε στο σημείο να λέει ότι είναι αρχή να υπάρξει συνάντηση κλπ. Αυτό δημιουργεί μία ασάφεια για το τι θα συμβεί. Πολύ περισσότερο που στο Τελ Αβίβ έχουμε αλλαγή φρουράς, έτσι, στην εξουσία. Γιατί ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι από τους τελευταίους, ας το πούμε έτσι, ιδεολόγους πολιτικούς, ο οποίος ήθελε με τη σπάθα να δημιουργήσει το μεγάλο Ισραήλ και να εξουδετερώσει το Ιράν. Πράγμα που σημαίνει, και αυτό θέλω να πω, είναι ότι χωρίς να διαφαίνεται διέξοδος, έχουν πέσει όλα τα χαρτιά στο τραπέζι. Θα περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά δεν είμαστε στις παραμονές μιας στρατιωτικής σύγκρουσης. Υπάρχουν λόγοι που μας οδηγούν στη σκέψη, στο συμπέρασμα ότι έχουμε κάνει κάποια βήματα πίσω από αυτό το οριακό σημείο. Απ' την άλλη πλευρά, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Μες. Έτσι. Κώστας, αυτό κάποιο άλλο, κύριε Μελά, κάτι όχι, ή να όχι, προχωρήσουμε. Δεν, είναι περίεργο τώρα, είναι κάτι ακούγοντας το Σταύρο. Μου δημιουργήθηκαν ορισμένες σκέψεις. Τα ίδια πράγματα, βέβαια είναι διαφορετικά, έγιναν και επί του Ιού Μπους. Η ίδια σκέψη για το Ιράκ. Έγινε πρώτα, μετά ξανά έγινε το Ιράκ. Υπάρχει μια λογική περίοδο. Το είχαν, Κώστα, συγγνώμη που συγγνώμη, το είχαν, ήτανε Ιράκ, Συρία, Ιράκ. Ήτανε, δηλαδή ανακοινωμένο. Λοιπόν, φαίνεται, και εδώ θέλω να πω έτσι μια γενική σκέψη, ότι δεν διδάσκει, δηλαδή, δεν διδάσκει και η ιστορία πολλά πράγματα, να μου τελικά αποδεικνύεται. Διότι τι και έγινε με την παρέμβαση στο Ιράκ. Άνοιξε λοιπόν μια τρύπα. Αν θέλεις και μια τρύπα, η οποία είναι και εις βάρος των ΗΠΑ, με την έννοια ότι το Ιράκ και ο Σαντάμ Χουσέιν έπαιζε το ρόλο του αντίπαλου δέοντος με το Ιράν. Δεν έχω. Δηλαδή,
Σήμερα η ιρανική επιρροή στο Ηράκλειο είναι πολύ μεγάλη. Έτσι, πολύ μεγαλύτερη. Βέβαια, είναι πολύ, πολύ μεγάλη. Σχεδόν. Δηλαδή ανοίγουν τρύπες, έτσι, μαύρες τρύπες, που στη συνέχεια έτσι δημιουργούνται. Ούτε μπορούν να τις μαζέψουν, ούτε είναι κάτι υπέρ του συμφέροντος. Λιβύη, παράδειγμα. Λιβύη. Ευτυχώς η Αίγυπτος. Όχι μόνο τη Λιβύη. Ευτυχώς η Αίγυπτος, η Σομαλία. Μαζεύτηκε η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος ευτυχώς δεν έγινε αυτό που. Η Συρία τι πήγε να γίνει. Δηλαδή βλέπουμε μία ανορθολογική, θα το έλεγα, ή αλλοπρόσαλη έτσι προσέγγιση. Θεωρείτε ότι μαζεύτηκε στη Συρία, εντάξει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στους Αμερικανούς. Από ότι είμαστε στην αρχή και τι... Όχι, ναι, από ότι ήταν σε σχέση με την αρχή, ναι. Με αυτό ναι, δεν λέω ότι λύθηκε, αλλά σε σχέση με αυτό που είχαμε ζήσει πριν 3-4 χρόνια με το τζιχαντικό κράτος, πώς το λέγανε αυτό, και εκείνο και το άλλο, κινδύνευε, ας πούμε, να μεταβληθεί σε μια νέα μαύρη τρύπα η Συρία. Ανάφλεξε όλη η περιοχή. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και με απόνερα που τα λουζόμαστε ακόμα, έτσι, με συνέπειες που τα έχουμε το προσφυγικό τουλάχιστον. Βέβαια, αυτό έχει κάπως μαζευτεί. Αλλά αυτό κάποιος πρέπει συστηματικά, δεν είμαι ειδικός, δεν είναι το θέμα μου, συστηματικά να αναλύσει τελικά τι είναι αυτό που κάνει τις ΗΠΑ να συμπεριφέρονται με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Βλέπουμε την ίδια συμπεριφορά και περνάμε σε ένα άλλο θέμα, κάνω εγώ τον παρουσιαστή, αγαπητέ κύριε Ταλαμάκα, βλέπουμε και τη συμπεριφορά του Τραμπ στην Τουρκία. Και εκεί βλέπουμε μια συμπεριφορά των ΗΠΑ. Αλλοπρόσαλη. Αλλοπρόσαλη. Πάει μία μπροστά, πάει μία πίσω, μία από εδώ, μία από εκεί, σαν να. Και το γενικό συμπέρασμα, αν θέλετε, που βγάζω εγώ, είναι ότι τελικά, πέρα από μια σχετική αδυναμία που υπάρχει πλέον εμφανώς στις ΗΠΑ να επιβάλλουν την άποψή τους στον κόσμο, πλέον δεν είναι ο κόσμος όπως ήταν μονοκρατορικός μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά είμαστε, το λένε και οι ίδιοι οι Αμερικάνοι, σε έναν ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων και ονοματίζουν οι ίδιες τη Ρωσία και την Κίνα και όλη αυτή την κατάσταση. Έτσι, νομίζω ότι υπάρχει πέρα από την γενική εξασθένιση, ας πούμε, της ισχύως των ΗΠΑ, εννοώ ισχύει γενικά, όχι μόνο στρατιωτικά, προστέω εξακολουθούν να είναι πολύ ισχυρές, υπάρχει, φαίνεται, και μία κατάπτωση των ιδεολογικών, των μηχανισμών του, εντός του Αμερικάνικου κράτους. Δηλαδή, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Τα διάφορα lobbies από διάφορες χώρες παίζουν τεράστιο ρόλο, φαίνεται, στις ΗΠΑ, πολύ πιο δυνατό, σε σχέση με αυτό που είχαν προηγουμένως. Υπήρξε και ένα σοκ πριν πάμε σωστά από τον Λιγερό και στο Γιάννη τον Κοροναίο και με τον Τραμπ. Ο Τραμπ λειτουργεί ακόμα και σήμερα ως μάνατζερ μιας εταιρείας, όχι ως πλανητάρχης. Γι' αυτό κάποια στιγμή το βλέπετε εκεί που αποφασίζει κάτι, μετά το γυρίζει, αποφασίζει κάτι άλλο. Δηλαδή το σκέφτεται πάρα πολύ ωφελημιστικά κατά τη δικιά μου φτωχή άποψη. Τώρα, επίσης το State Department, η γραφειοκρατία του State Department δεν μπορεί να αφομοιώσει την πολιτική του Τραμπ και τα πρόσωπα του Τραμπ. Πολλά, το 80% αυτών των προσώπων ήταν και με την προηγούμενη κατάσταση, οι οποίοι πέρα κάποιων πολύ χτυπητών περιπτώσεων έμειναν και υπηρετούν τη νέα αμερικάνικη πολιτική και αν ποτέ αλλάξει κάποια στιγμή η παραμονή, έτσι γίνεται σε όλο τον κόσμο, θα αλλάξει μαρτία και θα ακολουθεί τη νέα κατάσταση. Οπότε πιθανότατα να εξηγεί αυτό που είπατε, κύριε Μελά. Σταύρο, λίγο και τι γίνεται με τον Σουλτάνο απέναντι. Εσύ έχεις μελετήσει την Τουρκία, όπως και ο κύριος Μελάς, όσο ελάχιστη. Ναι, πρέπει να πω ότι ο Κώστας, σε ένα βιβλίο που είχαμε γράψει μαζί το μακρινό 2013, ήταν ο πρώτος ο οποίος κατέθεσε, όχι μία άποψη, αλλά μία πολύ έτσι διεξοδική ανάλυση της τουρκικής οικονομίας. Ήτανε τάμπουλα ράζα για την ελληνική βιβλιογραφία. Ό,τι έχει συμβεί από τότε. Τον δικαιώνει η εξέλιξη για 6 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, τώρα για τον Ερντογάν. Ακούστε, ο Ερντογάν θεωρεί ότι οι Αμερικανοί τον έχουν προγράψει. Όχι ο Τραμπ, το αμερικανικό κράτος, το βαθύ κράτος, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, τον έχει προγράψει. Ότι ήταν πίσω από το πραξικόπημα του 2016, τον Ιούλιο, και ως εκ τούτου δεν τους έχει εμπιστοσύνη. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά που ακούμε για διώξεις και πάλι διώξεις στρατιωτικών, δικαστικών, αστυνομικών κλπ.
δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ξύλωμα όλων των δυτικών δικτύων επιρροής στην Τουρκία. Και αυτό το κάνει για να δημιουργήσει το καθεστώς και να μην απειληθεί εκ νέου. Αυτή είναι ουσιαστικά η βάση του αμερικανοτουρκικού ρήγματος. Έχει στραφεί προς τον Πούτιν αυτός ο εναγκαλισμός, ο γεωστρατηγικός, πια παίρνει στοιχεία γεωστρατηγικού χαρακτήρα. Εναγκαλισμός με τον Πούτιν, όπως καταλαβαίνετε, ανατρέπει σταθερές δεκαετιών. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το 1952 που μπήκε η Ελλάδα και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, η Ελλάδα ήταν χώρα δεύτερης γραμμής και η Τουρκία πρώτης γραμμής, με την έννοια ότι βυθιζόταν στο μαλακό υπογάστριο της τότε Σοβιετικής Ένωσης και έμπαινε και μέσα στην, στην καρδιά της Μέσης Ανατολής. Τώρα η Τουρκία χάνεται. Θεσμικά δεν έχει χαθεί, αλλά διολυσταίνει μακριά από τη Δύση και αυτό υποχρεώνει τους Αμερικανούς να κάνουν δεύτερες σκέψεις. Προφανώς θέλουν να την ξαναγυρίσουν, να την επαναφέρουν στο δυτικό Μαντρί. Αλλά δεν φαίνεται πως μπορούν να το κάνουν. Βρίσκονται λοιπόν σε μία αμφιθυμία. Απ' τη μία πλευρά είναι οργισμένοι με τον Ερντογάν, απ' την άλλη πλευρά μιλάω συνολικά τώρα, δεν μιλάω για τον Τραμπ ως πρόσωπο, ο οποίος φαίνεται να έχει μια ειδική σχέση με τον Ερντογάν, σχεδόν μια σχέση εξάρτησης. Θεωρεί ότι μπορεί να τον καταφέρει να επιστρέψει στο τέλος, στο τέλος, αλλά αυτά είναι περισσότερο σκέψεις επιχειρηματίου, όπως είπες πριν, Μάνατε. Και όχι προέδρου ακριβώς. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια, θα έλεγα, μεταβατική περίοδο όπου η αμερικανική εξωτερική πολιτική όσον αφορά την Τουρκία δεν έχει στρίψει, αλλά είναι σε διαδικασία να στρίψει. Δεν έχει ληφθεί η απόφαση και το ρήγμα μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας να μετατραπεί σε οριστική ρήξη. Δεν έχει συμβεί αυτό και γι' αυτό βλέπουμε διάφορες παλινοδίες. Ναι, δεν θα σας δώσουμε τα F-35. Τώρα που θα πάρει Σουχόι ρωσικά μαχητικά, να ξαναδούμε το ενδεχόμενο, όχι να αποθηκεύσετε τους F-400 ή να τους πάτε αλλού, όχι καθόλου. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει από την αμερικανική πλευρά μία ασάφεια η οποία αντανακλά διαφορετικές απόψεις. Μην ξεχνάτε ότι η γραφειοκρατία που ασχολείται με την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια και την άμυνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα κατεστημένο, έχει γαλουχηθεί για δεκαετίες, στελέχη κάνανε καριέρες με βάση το δόγμα ότι η Τουρκία είναι το πολύτιμο έρισμα, ας πούμε, της Δύσης στην πιο κρίσιμη περιοχή. Το χαϊδεμένο παιδί. Και ήταν και το χαϊδεμένο παιδί. Άρα αυτά ακόμα ασκούν επιρροή στους μηχανισμούς. Όμως πιστεύω ότι αυτή η μεταβατική περίοδος θα λήξει, γιατί οι κινήσεις του Ερντογάν δεν μπορούν να επιτρέψουν στην Ουάσιγκτον για πολύ ακόμα να τηρεί αυτή την μεσοβέζικη, είναι και έτσι και αλλιώς, και είναι η Τουρκία καλή σύμμαχος και η Τουρκία, ας πούμε, μας εξοργίζει διότι κάνει τα ανεπίτρεπτα. Γιατί αν συνεχίσει έτσι, καταλαβαίνετε, θα δημιουργηθεί ένα προηγούμενο. Πώς θα μπορούσαν οι Αμερικανοί αύριο να πούνε σε μια άλλη χώρα που θα προμηθευόταν εξαιρετικής ποιότητας και αποτελεσματικότητας ρωσικά οπλικά συστήματα, να τους πούνε όχι. Γιατί άλλοι θα λέγανε πώς, ας πούμε, εσείς χώρα αφήσατε του ΝΑΤΟ. Μιλάω και για πολύ περισσότερο για άλλες χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά που είναι στην Αμερικανική επιρροή. Έτσι. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Και βεβαίως ο Ερντογάν έχει μια ρητορική η οποία οξύνει αυτό το θέμα. Δεν έχει μια ρητορική, ας το πούμε, καλοπιάσματος ήπιων τόνων, πουλάει τσαμπουκά, να το πούμε έτσι. Δηλαδή έχει μια ρητορική αυτοκρατορική. Ότι ίσως προς ίσον με τους Αμερικάνους, Ευρωπαίους. Οι δε Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή, επειδή είναι οικονομιστές στην προσέγγιση, δεν υπάρχει μία, ας το πούμε έτσι, πιο σφαιρική προσέγγιση, αντιμετώπιση που θα λαμβάνει υπόψη και τα γεωπολιτικά δεδομένα. Υπάρχει ένας οικονομισμός και υπάρχει και το ζήτημα του μεταναστευτικού, προσφυγικού μεταναστευτικού, το οποίο κάνει τη Γερμανία, που είναι αυτή που δίνει τον τόνο στα ευρωπαϊκά πράγματα, να κρέμεται ολίγον τι έως πολύ τι από τις διαθέσεις του Ερντογάν. Βλέπουμε ότι μένουν στη συμφωνία, την Ευρωτουρκική Συμφωνία των Αρχών του 2016, η οποία δεν έχει λειτουργήσει,
σε μεγάλο βαθμό. Έχουν κρατήσει, συγκρατήσει τις ροές προς την Ευρώπη, είναι αλήθεια, οι Τούρκοι, σε σημαντικό βαθμό, αλλά σε ό,τι αφορά τις επιστροφές δεν έχει λειτουργήσει και εδώ υπάρχουν και ευθύνες στην ελληνική πλευρά, πρέπει να πούμε, σημαντικές, αλλά δεν είναι του παρόντος. Δεν είναι του ιδεολειπτικά. Δεν είναι ακριβώς, δεν είναι του παρόντος τώρα. Αυτό πάντως που έχει σημασία είναι ότι και σε αυτό το επίπεδο είμαστε σε μεταβατική περίοδο, γιατί βλέπουμε ότι ο Ερντογάν άνοιξε τη στρόφιγγα, όχι τελείως, έτσι, αλλά άνοιξε τη στρόφιγγα. Και στέλνει μήνυμα. Και στέλνει, οι ροές είναι μεγαλύτερες και λέει δώστε μου λεφτά. Ένα δις το εξάμεινο είναι. Ναι. Έτσι, δώστε μου λεφτά. Δώστε μου και άλλα λεφτά. Κύριε, ναι. Η αλήθεια είναι, πρέπει να πω, ότι η Τουρκία σηκώνει μεγάλο βάρος. Έχει 3-3,5 εκατομμύρια. Και η Ιορδανία. Βεβαίως και η Ιορδανία. Βεβαίως και η Ιορδανία. Η Ευρώπη είναι τσιγκούνα στην Ιορδανία πάρα πολύ. Βεβαίως ο Ερντογάν, πρέπει να πούμε ότι επειδή έχει μία αντίληψη λίγο ισλαμική, όχι πολύ, χρησιμοποιεί Σουνίτες Σύρους και όχι μόνο Σύρους και άλλους, οι οποίοι είναι οικονομικοί μετανάστες, για να τους εγκαταστήσει στις κουρδικές περιοχές της νοτιοανατολικής Τουρκίας, να φυτέψει Σουνίτες μέσα στον κουρδικό χώρο. Για επιμειξίας, να ελέγξει την περιοχή. Όχι επιμειξίας κυρίως, όσο να δημιουργήσει φύλακους ακριβώς μέσα εκεί. Δηλαδή χρησιμοποιείται και ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο είναι ανομολόγητο, έτσι. Μάλιστα. Ο κύριος μιλάει για αυτό το κομμάτι, κυρίως το οικονομικό. Όχι, θέλω να πω στο οικονομικό, μία φράση. Γιατί ο Σταύρος τα είπε, δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε τα ίδια. Εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία θα πληρώσει ένα τίμημα. Η διαδικασία, η προσπάθεια που κάνει να ανεληχθεί σε περιφερειακή δύναμη, αν δεν έχει ανεληχθεί, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έχει ένα κόστος. Κανένας δεν θέλει στο μαλακό του υπογάστριο μία δύναμη περιφερειακή, η οποία να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Δηλαδή, δεν είναι ότι οι Αμερικάνοι μόνο δεν θέλουν την Τουρκία να παίζει αυτό το περιφερειακό ρόλο, αλλά και η συμμαχία με τη Ρωσία, κατά την άποψή μου, αλλά και μελώντας την ιστορία των σχέσεων ανάμεσα στη Ρωσία και στην Τουρκία, είναι μια κατάσταση η οποία είναι πολύ... στέκεται... Ασταθής. Ναι, είναι ασταθής. Λοιπόν, βέβαια είναι και το δέλεαρ της Μόσχας να αποσπάσει την Τουρκία από τη Δύση, είναι πολύ μεγάλο. Είναι μεγάλο, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορεί να είναι μακροπρόθεσμο και δεν μπορεί η Τουρκία έτσι να αναδειχθεί σε μια περιφερειακή. Στη Συρία διαφωνούν, έχουν αντικρώμενες. Και σε πολλά, θα εμφανιστούν. Τώρα, αυτό το τίμημα, αν καταφέρει να το ξεπεράσει, είναι άλλο θέμα. Αλλά ότι θα πληρώσει με διάφορους τρόπους είναι... Δεν το ξέρω. Αλλά ότι θα πληρώσει ένα κόστος η Τουρκία είναι βέβαιο προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να μην πληρώσει με την άποψη ότι οι κοινωνικές διεργασίες ή κάτι άλλο να εξαφανίσουν τον Ερντογάν και να δημιουργήσουν κάτι άλλο. Αλλά πάλι τα προβλήματα θα συνεχίσουν να τα υπάρχουν με άλλο τρόπο. Γιάννη, καθώς πάμε προς το τέλος, να πω απλά μία είδηση. Έχει δημοσιοποιηθεί πριν από λίγα λεπτά, έδωσε το Υπουργείο Άμυνας Σαουδικής Αραβίας. Συνέντευξη τύπου. Το CNN πήγε, τη μετέδιδε ζωντανά. Εμείς θα δούμε μερικές φωτογραφίες από εκεί, γιατί τέλειωσε το ζωντανό του CNN. Και οι Σαουδάραβες έδειξαν σε μία πολύ μεγάλη αίθουσα του Υπουργείου Άμυνας, προφανώς του δικού του, στο Ριάντ, κομμάτια από την επίθεση κατά των δηληστηρίων, είπαν ξεκάθαρα ότι πίσω από την επίθεση είναι το Ιράν. Επισήμως, πριν από λίγα λεπτά, και είπαν ότι οι επιθέσεις έγιναν από 18 drones και από 7 πυράβλους κρούζ. Έδειξαν μάλιστα και διαγράμματα ότι τα drones δεν θα μπορούσαν μόνα τους να χτυπήσουν τις εγκαταστάσεις Αράμκο, αν δεν υπήρχε υποστήριξη από εκεί, από εκεί, από εκεί, ανέφεραν και συγκεκριμένους σταθμούς και δύο από αυτούς τους σταθμούς που ανέφεραν ήταν στο έδαφος του Ιράν. Τώρα δεν ξέρω αν και αυτό εντάσσεται στην προπαγάνδα ή ποιες θα είναι συνέπειες. Αυτές είναι φωτογραφίες που είναι από λίγα λεπτά. Δεν μπορούμε να έχουμε, Βασίλη, μια έτσι αυθεντική εικόνα, άποψη, γιατί δεν το είμαστε. Παίζει το... Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν ισχυροί λόγοι για να λένε αυτά που λένε οι Σαουδάραβες. Έτσι. Αυτό δηλαδή, υπάρχουν ισχυροί λόγοι. Δεν λέω αν είναι αλήθεια, αλήθεια ή όχι, ή όχι, ναι. Δεν μπορώ να το κρίνω, αλλά πάντως είναι σαφές ότι υπάρχει, ας πούμε, και μια σκοπιμότητα. Θέλουν να φέρουν
δεν το είχαν κρύψει ο Σαλμάν, όπως και ο Νετανιάχου, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σε πολεμική ρίξη. Σύγκρουση. Το τελευταίο έτσι. Ερώτημα από τον Γιάννη τον Κορονέο, να αναφέρω και δεν αμφισβητείται από κανέναν ότι το Ιράν βοήθησε τους Χούτι. Άλλο είναι να τους βοηθήσεις και άλλο, και άλλο είναι να εκτοξεύονται πυραβλία από το έδαφος του Ιράν. Έτσι. Στην Σαουδική Αραβία, γιατί αυτό σημαίνει πρόκληση πολέμου. Στα ενημερωτικά τμήματα των τηλεοπτικών σταθμών από την περιφέρεια που συνεργαζόμαστε, ειδικά σήμερα στο Ηράκλειο, στον Φίλο από το Ηράκλειο, και επίσης αυτή η εκπομπή μεταδίδεται 12 με 2 τη νύχτα σε επανάληψη. Γιάννης Κορονέος, να το κλείσω τέλος. Λίγο με, πάνω σε αυτά που λέμε τα γεωπολιτικά που αναλύσαμε με τον κ. Σταύρος Ολιγερός, και να το πάω λίγο στο καθηγητή μας το τοπίο. Με όλη αυτή την αστάθεια που είναι διεθνώς και ιδίως στη γειτονιά, κύριε καθηγητά, και με το τελευταίο, ας πούμε, το χτύπημα στο σταθμό της Αράμκο, για την Ελλάδα ανησυχία σε ό,τι είχε να κάνει με την οικονομία και κυρίως το κομμάτι που αφορά στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις που θέλουμε από το εξωτερικό και αυτά, προκαλείται. Δηλαδή, έχεις μια τέτοια ανησυχία, μπορεί να έχει το ελληνικό κράτος μια τέτοια ανησυχία ή ο σχεδιασμός της κυβέρνησης να χαλάσει από αυτούς τους εξωγενείς παράγοντες. Να πω ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ένα συγκεκριμένο λογιστικό, αν θέλεις, πριν το πάμε σε γενικότερα. Ο προϋπολογισμός μέχρι τώρα προέβλεπε $68 το βαρέλι. Αν ξεπεράσει τα $68 και πάει στα 70-75, αμέσως δημιουργείται πρόβλημα. Απόδειξε αυτό που λέω ότι χθες έγινε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα. Δεύτερον, υπάρχουν και τα αποθέματα. Έτσι. Άλλο τα στρατηγικά αποθέματα, τα οποία σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καλύπτουν ανάγκες τριών μηνών κτλ. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Μετά, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου, όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι η πρώτη ύλη που περνάει στα πάντα, περνάει η πρώτη ύλη, σαφέστατα θα δημιουργήσει πιέσεις στις τιμές. Αν δημιουργήσει πιέσεις στις τιμές, θα μειωθούν οι ποσότητες. Άρα, πιθανότητα να έχουμε προβλήματα στους ρυθμούς μεγέθησης στο ΑΕΠ. Αλλά είναι το γενικότερο κλίμα που δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη έχει προβλήματα γενικότερα, άσχετα, αν θέλετε, με την κατάσταση που υπάρχει ή που προήλθε από τη Σαουδική Αραβία, από τα προβλήματα της Σαουδικής Αραβίας. Έχουμε μία πτώση του ΑΕΠ, έχουμε μία κατάσταση, η Γερμανία δεν πάει καλά. Όλοι έχουν βγει και αρχίζουν και μιλάνε ότι κάτι άλλο πρέπει να αλλάξει. Αυτά που τα λέγαμε 10 χρόνια πάλι τα ξαναλένε. Αλλά φωνή βοώντας εταιρείμα, έχουμε και το Brexit. Δηλαδή είναι μία κατάσταση, έχουμε τον πόλεμο, τη διαμάχη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα κτλ. Δηλαδή γενικότερα είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι, ας πούμε, στα καλύτερά του για να βοηθήσει μια οικονομία η οποία προσπαθεί να βρει ένα σταθερό βηματισμό ανάκαμψης. Και ο Σταύρος, τελευταία κουβέντα, για την, αν έχουν καλλιεργηθεί πολλές προσδοκίες και με τη νέα κυβέρνηση, στην οικονομία και πώς βλέπεις το τοπίο να διαμορφώνεται. Λίγο έχουν διαμορφωθεί και ξέρεις, οι μεγάλες προσδοκίες μπορεί να μετατραπούν σε μπούμεραγκ. Μακάρι να μην συμβεί για τη χώρα, αλλά... Είναι κάτι που εμείς οφείλουμε να το πούμε. Κάτι που θα έπρεπε να το έχει λάβει υπόψη του και ο νέος Πρωθυπουργός. Τώρα, η γνώμη μου είναι ότι η Ελλάδα έχει δύσκολο δρόμο. Δεν έχουμε δηλαδή, βγήκαμε τα μνημόνια, άρα άνοιξε ένας δρόμος ανάπτυξης. Όπως έχει αποδείξει και ο Κώστας σε άρθρα του και παρεμβάσει του, και οι επενδύσεις για τις οποίες γίνεται τόσο μεγάλος λόγος, τόσο πολλής λόγος, υστερούν. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη ρητορική, έτσι, μια φιλολογία, θα έρθουν κλπ. Αλλά τελικά, όταν τα βάζουμε τα πράγματα κάτω στο τραπέζι, συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι δεν είναι έτσι όπως ούτε το περιμέναμε, τόσο μεγάλο, ούτε έτσι. Να περιμένουν ουρά. Οι λόγοι είναι πολλοί, δεν είναι του παρόντος. Είναι... Βέβαια, δεν προλαβαίνουμε τώρα να ψαναλύσουμε, αλλά είναι πολλοί λόγοι και έχει δίκιο ο Σταύρος. Η πραγματικότητα αυτή είναι για τις επενδύσεις. Αλλά να πω και κάτι άλλο για να κλείνουμε. Νομίζω ότι κλείνουμε, ότι ακόμα και οι επενδύσεις να έρθουν, δεν θα μας σώσουν μόνο οι επενδύσεις. Αλλά το αφήνω για μια άλλη συζήτηση. Υπάρχει και κάτι άλλο. Την άλλη εβδομάδα. Εκ των πλοίων εγκύρων, κύριε Κορονέ, ο καθηγητής, ο κύριος Κώστας Μελάς. Ο εκλεκτός Σταύρος Ολιγερός. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Με τον Γιάννη θα είμαστε αύριο εδώ και τους υπολείπους. 5 η ώρα το απόγευμα, σε μία ώρα Ολυμπιακός Τότενα. Το σημαντικό παιχνίδι, Champions League. Γεια σας, ακολουθεί ο Δελτίο Ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Τουσκά. Γεια σας.